Δοξάζω το Θεό που με ευλόγησε να έχω πρωί πρωί Σωτήρη Δασκαλάκη. Σωτήρη, καλημέρα, είσαι ο Σωτήρας εκπομπής. Όχι μόνο στην επιμέλεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, αλλά πάντα με χρήσιμες πληροφορίες βοηθάει το φίλο σας τον Γιώργο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Ας ανοίξουμε όχι τα φτερά μας, αλλά τα πανιά μας. Το πλοίο μας ξεκινάει, παίρνει την κατηφόρα για την Ελλαδάρα, παίρνει την κατηφόρα για τα νησιά. Διαπραγματεύεται με κάνιας ο Ερυθρός Αστέρας. Ωρε παπά που πουλάτε στον κόσμο. Έτσι πάτε να το φάτε το σαβίδι. Εδώ είμαστε εμείς. Να τον προστατέψουμε τον πρόεδρο. Τον αφήσουμε βορά στους μανατζαρέους. Επειδή δεν ξέρει από μπάλα δηλαδή, αφήσουμε τον άνθρωπο να τον ξεβρακώσετε. Λαμόγια. Πάτε να πουλήσετε παπά στο λαό του ΠΑΟΚ. Βγάζετε θέματα που δεν υπάρχουν για να μπορέσετε να ξαναβγάλετε μπροστά το θέμα και να ταρπάξουνε οι μανατζαρέοι. Εδώ είμαστε να ενημερωνόμαστε και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει στο εξωτερικό μέσω ίντερνετ. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, και να το λέτε και να ξέρουμε κάτι, ότι λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος. Αλλά το ίδιο καταδικασμένος είναι και λαός που ζει από την ιστορία του. Που όλη μέρα δεν κάνει άλλο να λέει τι κάνανε οι αρχαίοι μόν προγόνοι, τι έκανε ο Λεωνίδας, τι έκανε ο Περικλής, τι έκανε ο Θεμιστοκλής, τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, τι έγινε το 40, ναι, να το λέμε, το λέμε το 40. Θα κάνουμε και την παρέλαση, θα μιλήσουν και οι δάσκαλοι στα σχολεία, την άλλη μέρα μιλήσουμε πάλι για το 40. Φτάνει αυτό το πράγμα με το Βιερίνια, ρε παιδιά. Φτάνει η φιέστα, φτάνει το χειροκρότημα, φτάνει το ντάμπλ, φτάνει το αίτητο. Ωραίο είναι να το συζητάμε, αλλά από καμιά φορά πλέον. Πάμε γυάλα τώρα. Σε 20 μέρες, σε 10 μέρες, η ομάδα φεύγει για προετοιμασία. Και εδώ έχουμε τα εξής περιστατικά. Ροντρίγκο Σοάρες, γράφει η Φόρτσα σήμερα. Έρχομαι για νέο ντάμπλ. Κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα του ΠΑΟΚ 24 και των παιδιών που αποτελούν αυτές τις προσπάθειες τις καινούργιες. Μια σοβαρή εφημερίδα, πάντα την πάρετε. Έρχομαι για νέο ντάμπλ. Εξομολόγηση του Βραζιλιάνου για το ΠΑΟΚ και τα δικά του όνειρα. Σκληρές διαπραγματεύσεις για τον έτερο χαφ. Για να δούμε. Εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι, ξεκινώντας από το Λουτσέσκου, ο οποίος μου θύμιζε τον Αρχιμίδη, το Σιρακούσιο, εκεί γύρω στο 2050, 40, 30, εκεί κάπου έζησε, στις Σιρακούσες, ο τεράστιος εφευρέτης, μηχανικός, μαθηματικός, αστρολόγος, βουνό. Και ενώ σχεδίαζε στον άμμο ένα σχέδιο που είχε, μπήκανε μέσα οι Ρωμαίοι που καταλάβανε τις Σιρακούσες μετά από πολιορκία χρόνων. Και ενώ είχανε προειδοποιηθεί από τους στρατηγούς, μην πειράξετε εκεί πέρα κάποιες μούρες, κάποιους μεγάλους γιατρούς, κάποιους δικηγόρους μεγάλους, κάποιους μηχανικούς, κάποιους εφευρέτες σαν τον Αρχιμίδη, ένα γελίο άτομο το σκότωσε. Γιατί του είπε μη μου τους κύκλους θάρατε, δηλαδή κάνε ό,τι θέλεις, μη μου χαλάσεις αυτό που έχω σχεδιάσει.
Και από την άλλη μεριά, για να πούμε για ποιο λόγο τον παρομοιάζουμε, το μεγάλο Αρχιμίδη με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, του Λουτσέσκου, ένα πράγμα είπε, φεύγοντας για τις διακοπές, αν κάνει διακοπές αυτός ο άνθρωπος. «Μη μου τους κύκλους τάρατε», είπε ο μεγάλος σχεδιαστής του ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος προπονητής που πήρε τον ντάμπλ. Γιατί άμα θέλετε πέστε τον εσείς ότι δεν είναι μεγάλος. Σε πολλούς από εμάς ενδεχομένως να θέλεις ένα καλύτερο, να μην σου αρέσει η φάτσα του. Να σου βγάζει κάτι. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν επίτευγμα αυτό που έκανε. Με τα εργαλεία που είχε. Μα δεν έπαιξες, λέει, τη φανταζή την μπάλα. Και με ποιους θα την παίξω τη φανταζή την μπάλα, ρε μεγάλε. Αυτή την ομάδα έχω. Και αυτή την ομάδα μπορούμε να κάνουμε. Για την Ελλάδα ήταν μια υπερομάδα. Για την Ευρώπη που έχει φύγει με ταχύτητα διαστημική μπροστά. Εντάξει. Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Μη μου τους κύκλους στάρατε, είπε ο Λουτσέσκου. Μη μου την πειράξεις την ομάδα. Αυτή να έχω. Και με αυτή θα πορευτώ. Από εδώ και πέρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε κάποιες απώλειες που είχε στις μάχες να τις διορθώσουμε, αν διορθώνονται, να βρεθούν κάποιοι νέοι που θα μπουν στις θέσεις τους, να εμπλουτίσεις με ταλέντο και νιά τους την ομάδα που το χρειάζεται και από εκεί και πέρα πάμε του χρόνου που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί βλέποντας την άνοδο του ΠΑΟΚ κοιτάζουν από παντού να το βάλουν τρικλοποδιές. Πού να γλιτώσεις από τα play-offs. Θα πρέπει να έχεις μια ομάδα πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες. Θα μπεις να παίξεις με 5 ομάδες που και 5 θα έχουν μόνο ένα σκοπό. Δεν περνάς από εδώ, θα πει ο Καρυπίδης. Δεν περνάς από εδώ, θα σου πει ο Μαρινάκης. Δεν περνάς από εδώ, θα σου πει ο Μελισανίδης. Δεν περνάς από εδώ, θα σου πει ο Αλαφούζος. Και όποιος άλλος μπει μέσα, ο Σπανός. Δεν περνάς. Θα σε κομματιάσω. Και αλλιώς θα παίξεις τον έναν αγώνα που θα είναι και το τέλος της αγωνιστικής, θα υπάρχουν απώλειες και κούραση στις ομάδες που δεν θα μπορούν να έχουν ρυθμό αρχιτέλος και θα τα δίνουν σε αγώνες, τουλάχιστον στην έδρα τους. Με τον ΠΑΟΚ θα τα δώσω όλα. Ας φάω και κάρτες, ας γίνει ό,τι θέλει. Με τον ΠΑΟΚ θα τα δώσω όλα. Και θα περάσεις από εκεί μέσα, Λουτσέσκου. Πέρσι πέρασες, κέρδισε τον Ολυμπιακό, έφερες και με τον Άρη, κέρδισε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, κέρδισε τον Άρη. Έτσι πρέπει να πας φέτος. Και φέτος πραγματικά το μίσος, το ποδοσφαιρικό μίσος που έχουν οι ομάδες αυτές κατά της νέας δύναμης που εμφανίστηκε πραγματικής και όχι μόνο στον κόσμο της, γιατί τώρα, μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ φημιζόταν για τον κόσμο του και για τίποτα άλλο. Έκανε και στα 50 χρόνια 2-3 καλές ομάδες. Οι άλλοι έχουν συνεχόμενη παρουσία. Και βλέποντας να μπαίνει μια καινούργια δύναμη, σου λέει, έλα εδώ, μέχρι τώρα σκοτωνόμασταν. Πώς κάνανε οι Έλληνες με τους Πέρσες. Σπαρτιάτες με Αθηναίους, Κορίθοι με Αργίτες, Κρητικοί με Κυρκυραίους, της Κακομήρας. Μόλις ερχόταν οι Πέρσες όλοι μαζί. Πάμε να τον πλακώσουμε. Και μόλις τον πλακώναν ξαναπλακωνότανε μεταξύ τους. Ναι, αλλά εσύ δεν θα μπεις. Και εδώ, και θα ξαναγυρίσουμε στον Ιβάν τον Λουτσέσκου και του ρητό μη μου τους κύκλους τάρατε που εφαρμόζεται στον ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που μέρα νύχτα δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να σκέπτονται πώς θα τρυπήσουν.
όλο αυτό το οικοδόμημα που στείνεται και θα συνεχίζει να στείνεται. Και θα συνεχίζει να στείνεται αν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι που αγαπάνε την μπάλα και τους συλλόγους της επαγρυπνούνε. Διότι δεν παίζεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα με τον τρόπο που παίζεται σε όλα τα προηγμένα κράτη της Ευρώπης. Δεν το διοικούνε ποδοσφαιρόφατσες. Δεν το αγαπάνε το ποδόσφαιρο, Σωτήρη Δασκαλάκη. Το έχουνε για να εκπληρώνουνε είτε τις φιλοδοξίες τους να βγουν προς τα έξω για να τους δει ο κόσμος, να είναι αυτοί οι στάρ και όχι οι παίκτες, ή να κρυφτούν πίσω από την ομπρέλα προστασίας των οπαδών και να γλιτώσουν από προβλήματα που έχουν, ή βρώμικα να στήσουν, να απονομήσουν με το στοίχημα, με το α, με το ω. Και λέω σε σένα, φίλε Ολυμπιακέ, ο Μαρινάκης τον Ολυμπιακό, ο Μαρινάκης βασικά είναι και οπαδός, τον αγαπάει τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να πω ότι δεν αγαπάει, το χρησιμοποιεί σωστά, είναι τρόπος διοίκησης αυτός μιας μεγάλης ομάδος όπως είναι ο Ολυμπιακός, έχοντας αγαπητέ πρόεδρε, για εξωτερική σου εμφάνιση τον Καράπαπα, τον Τζουκαλά, τον Μπαρμπασάβα και κάποιους που από ό,τι λένε δεν παίζουνε με ανοιχτά χαρτιά. Δεν θέλουν από παραπάνω για δύο λόγους. Πρώτον, εντάξει, είναι κάποια θέματα που τα έχουν οι αρμόδιοι. Δεύτερον, μπάση περιπτώσει, θέλω να κυκλοφορώ και να μην κοιτάζω πίσω στην πλάτη μου τι μου γίνεται. Μέχρι εκεί. Εγώ έχω δει άλλον Ολυμπιακό. Ακόμα. Και τον Ολυμπιακό του Κόκαλη, ο οποίος ήταν από τις ιδρυτές της Παράγκας, όταν είδε ότι τον έχουν στημένο από πουθενά, σου λέει, από πάντου σου λέει, έτσι είστε κουφάλες. Θα δείτε τώρα τι στήσιμο θα φάτε. Και έπαιξε με τα ίδια τα χαρτιά. Αλλά έκανε ωραία ομάδα. Και πιο παλιά ο Νταϊφάς. Και ακόμα πιο παλιά. Ο Γουλανδρής. Ωραίες ομάδες. Παίζανε μπάλα. Και όταν... και αν έχανες, φυσικά ποτέ δεν τους χειροκρότησαν μες στην Τούμπα. Ποτέ. Ενώ πάω χειροκροτήθηκε μες στο Καραϊσκάκι. Και όταν έχανε, έλεγες ρε φίλε, πω, τι μπάλα παίξανε. Και ας κάναν 22 χρόνια να περάσουν από την Τούμπα. Με εκείνες τις μεγάλες ομάδες που είχαν. Οι Ολυμπιακοί. Ο Μαρινάκης λοιπόν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη δυναμική για να φτιάξει μια ωραία ομάδα. Και σαν ένας δυνατός παίκτης σε συνεννόηση και με τους άλλους προέδρους να φτιάξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν το έκανε. Τους λόγους τους ξέρει αυτός. Τους λόγους τους ξέρει. Θα μπορούσε. Και έχουμε τον Αλαφούζο, ο οποίος πήρε τον Παναθηναϊκό. Έκανε συμμαχίες, τις πούλησε. Πήγε με τον Ολυμπιακό, πήγε με την ΑΕΚ, προσπάθησε. Ξανά μείνε μόνος του. Χωρίς και αυτός να ρίξει μια πρόταση ώστε να φτιαχτεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο μόνος που είναι πραγματικός παράγοντας από τους μεγάλους του ποδοσφαίρου της Ελλάδος είναι ο Μελισσανίδης. Έχω όλες τις στάσεις και εγώ μαζί με πολλούς από εσάς για τον τρόπο που φέρθηκε στα περσινά γεγονότα της Τούμπας, για το πώς θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει ένα αδελφό σωματείο όπως ήταν ο ΠΑΟΚ και να μην φτάσει στα επίπεδα που έφτασε ώστε να υπάρχει αυτή η μεγάλη αντιπαράθεση. Όμως είναι ένας σοβαρός παίκτης. Παίζει την μπάλα
στα ίσα. Σου λέει, παιδιά, εδώ έχουμε σοβαρά θέματα να κάνουμε. Φτιάχνουμε το γήπεδο. Το α και το ω, κάθε σωματείο είναι να έχει γηπεδικές εγκαταστάσεις. Σημερινή εποχή γηπεδικές εγκαταστάσεις έχει μόνο ο Ολυμπιακός. Σε ένα γήπεδο που ήδη έχει γεράσει, στα 20 χρόνια, 16 χρόνια, πόσο είναι, 17, έχουν βγει καινούρια, καλύτερα, μεγαλύτερα, γιατί ένα γήπεδο 30.000 θεατών, οπαδών, σε ένα γίγαντα που λέγεται Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ μικρό. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει ένα γήπεδο 75.000, να το γεμίσει 10 φορές το χρόνο, με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη. Να 4 αγώνες που θα μπορούσε να γεμίσει. Και με κάποιους αγώνες του εξωτερικού, σε κύπελα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, το κύπελο στους 4, πείτε το γήπεδο. Να έχει και εξωτερική εμφάνιση, αλλά να έχει και έσοδα. Το γεμίσεις από 75.000 είναι 750.000 εισιτήρια το χρόνο. Από 30 ευρώ, 37, 21, να 21 εκατομμύρια. Τάκτουκ. Η ΑΕΚ λοιπόν φτιάχνει το γήπεδό της το καινούριο, το οποίο θα επιφέρει και έσοδα από τους βοηθητικούς χώρους. Θα έχει μια άνθηση η ΑΕΚ σε ένα χρόνο. Και τους λέει, καθίστε ρε, φτιάξουμε την ομάδα. Και μην ξεχνάτε, μέσα στην πενταετία που σας πήρα από την τρίτη εθνική και σας ανέβασα, πήραμε ένα κύπελο, πήραμε ένα πρωτάθλημα, παίξαμε σε 4 τελικούς, 3. Μπορούμε να τα πάρουμε όλα. Και επενδύοντας όχι πραγματικά στην ομάδα, αλλά στο γήπεδο που φτιάχνουμε. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι υπάρχει μια κίνηση για το Βοτανικό. Θα έρθει η ώρα που θα ενωθούν οι δυνάμεις του Παναθηναϊκού και μένει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βάλεται από παντού. Διάβαζα μια συνέντευξη στο Μαστοράκη. Ξυβγήκε ο Μαστοράκης. Τι δεν είπε ο Ρώσος, ο Ιβάν, ο έτσι, ο αλλιώς, ο Μπιστολάς, ο ξέρω εγώ, που δεν ξέρει, που δεν κάνει. Και αυτό γίνεται συνέχεια. Από τα κανάλια, από τις εφημερίδες, ο Ιβάν, ο Ρώσος, ο Ολιγάρχης, ο έτσι, ο αλλιώς. Χτυπιέται ο ΠΑΟΚ μέσω του Προέδρου του. Και εδώ θα πρέπει να την πάρουν χαμπάρι κάτω, γιατί πολλοί από αυτούς, μεταξύ και κάποιοι φίλοι εδώ, να μην πω ονόματα, κύριε Κώστα, τώρα λέει που θα βγει η Νέα Δημοκρατία θα δείτε. Τι θα δούμε ρε μάγκα. Τι θα μας κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα ποιος θα τη βγάλει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ψηφίσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Και τι θα γίνει, θα έρθει ο Μητσοτάκης εδώ πέρα και θα σφυρίξει πέναλτι. Ή αν θα πάει να κάνεις δυο καλές μεταγραφές σήμερα, θα υπάρξει άνθρωπος που θα σε πειράξει. Να αφήσετε κάτω τα πολιτικά, έξω από το ποδόσφαιρο. Καμία Νέα Δημοκρατία και κανένα ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επηρεάσει τους αγώνες. Πλέον υπάρχουν ξένοι διαιτητές στους μεγάλους αγώνες. Θα λειτουργήσει το ΒΑΡ και εκεί ο καλύτερος θα κερδίζει. Α, θα γίνουν και κάποια λάθη. Ή περιμένει στη Νέα Δημοκρατία να βγει μπροστά και να σου πει δεν θα κάνεις το γήπεδο. Σου πει ο Μητσοτάκης δεν θα κάνεις το γήπεδο. Α, βγάλαμε βουλευτές εδώ. Και την κυρία Σύνθια της Άπικα είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Πιο παλιά είχαμε το Δημήτρη το Σταμάτη. Άκουσα χθες τον κύριο Ζέρβα, τον δήμαρχο της πόλης μας. Όλοι λένε ότι όχι μόνο δεν θα φέρει εμπόδια και ο Δήμος και η Περιφέρεια με τον Τζίτζι, και εδώ οι δικοί μας που θα βγούνε, ποιος θα φέρει, ο Καλαφάτης, ο Κυριάκος, ποιος θα φέρει.
εμπόδια στον ΠΑΟΚ. Αλλά πριν γίνουνε και πριν περάσουμε στο ότι πρέπει να τρέξουν, άκουσα και τον κύριο Κατσαρή, μια εξαιρετική συνέντευξη. Πηγαίνει μπροστά ο ΠΑΟΚ και μπροστά θα πάει και η πόλη μας. Χάρηκα πραγματικά που είδα μια μακέτα από την ανακατασκευή του γηπέδου της Χαριλάου. Το θρυλικό αυτό γήπεδο. Μακάρι και θα πρέπει και το πολιτικό σχήμα που θα δημιουργηθεί από τις εκλογές να βοηθήσει όσο μπορεί και ο Δήμος φυσικά με την περιφέρεια να μην φέρουν τους ανθρώπους δυσκολίες ώστε να προχωρήσει μπροστά και ο Άρης. Να εξυγχρονιστεί. Και ξαναπάμε στην ομάδα. Ρε μεγάλε, διαβάζω στα site. Ψάχνει λέει ο ΠΑΟΚ για ένα δεξί εξτρέμ. Ακόμα ένα δεξί εξτρέμ ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Αυτοί που τροφοδοτούν τέτοιες ειδήσεις είναι... Φαίνεται ότι έχουν κάποιους δικούς τους που θέλουν να προωθήσουν. Κάνουνε μπαμ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει το Λιμνιό από δεξιά. Παίζει ο Ζαμπά. Ο Ερίκη είναι δεξιοπόδαρος. Ακόμα ο Άρντα που παίζει πάνω στις γραμμές και αυτός δεξιοπόδαρος είναι. Ο Ελκαντουρί δεξιοπόδαρος. Ο Μπίσεσβαρ που παίζει από αριστερά και αυτός δεξιοπόδαρος. Ο Λάμπρου τον είδα στις φάσεις όλες που έχουν ανεβάσει τα site. Όλες τις κούρσες που κάνει τις κάνει με το δεξί. Παρόλο που παίζει στην αριστερή. Δεν έχει ούτε έναν αριστερό πόδαρο. Και η μόνη μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα είναι να πάρει ένα δεξιμπακ. Εκεί που υπήρχε ο Μάτος και το μεγαλύτερο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Λίρατζης. Πώς λέγεται ρε. Ρα. Λίρα. Από το Λίρα τόπια. Θα πεις αυτός που πήρε να λέει πολύ καλός παίκτης. Ναι είναι ρε φίλε, πολύ καλός παίκτης. Εγώ δεν είπα αν είναι καλός ή δεν είναι. Εγώ λέω θέλεις χαφ. Και πας και παίρνεις ένα παίκτη που γίνεται αιτία να θαυθεί. Ο Λίρατζης που μπορούσε πίσω από το Μάτους να πάρει 5 ανάσες εφέτος. Και πάμε στα χαφ. Ναι, θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θέλω να μιλήσουμε για τα χαφ. Μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά σήμερα. Οι Σέρβοι λοιπόν παίζοντας το παιχνίδι των μανατζαρέων βγάλανε μία φήμη ότι ο Ερυθρός Αστέρας ενδιαφέρεται για τον Γκάνια, σε κάνα 500 λέει του δίνουν εκεί πέρα. Και εγώ ρωτάω σε όλους τους υγιώς σκεπτόμενους ανθρώπους και φιλάθλους, υπάρχει ρε ένας ποδοσφαιριστής μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βελιγραδίου να διαλέξει το Βελιγράδι? Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που το όνειρό του είναι να πάει να παίξει στο Βελιγράδι? Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που θα αφήσει τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ, την αγάπη του κόσμου, τις συνήθειές του, τους φίλους του, για να πάει με λιγότερα λεφτά στο Βελιγράδι? Και θέλετε να το πιστέψουμε ρε Σέρβοι ότι ενδιαφέρεται ο Ερυθρός Αστέρας και ο Κάνιας το συζητάει? Αν του δώσει 500.000 ο ΠΑΟΚ, το Βελιγράδι πρέπει να δώσει 1,5 εκατομμύριο για να φύγει ο παίκτης. Τι να πάει να κάνει ο Κάνιας στο Βελιγράδι στα 32 του και δεν κάθεται εδώ? Εάν πάλι θέλει, το παρατράβηξε το θέμα. Θέλω να πω λοιπόν για τα χαφ και γι' αυτό ξεκίνησα από τον Κάνια σε έναν συμπαθέστατο παίκτη. Με τις ικανότητες τις οποίες έχει, πραγματικά ήταν ένα εργαλείο, δούλεψε τίμια, δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα, προσέφερε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εδώ είναι, πάλι του κάνουν πρόταση και βελτιωμένη πρόταση. Να αφήσει λοιπόν αυτά
τα κόλπα. Δεν ξέρω τώρα, ο ίδιος, σίγουρα ο ίδιος όχι, δεν πιστεύω να φτάνει εκεί. Άρα η μανατζαρέ του και μέσω Βελιγραδίου να προσπαθούν να επηρεάσουν τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και τον Ιβάν. Να τα σκάσει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε λίγες μέρες ετοιμάζεται να φύγει για την προετοιμασία. Και αυτό το οποίο πραγματικά είναι που χρειάζεται είναι ενίσχυση στα χαφ της ομάδος. Διότι τα χαφ είναι αυτά που παίζουν στη σημερινή εποχή τον μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση ενός αγώνα. Και εκεί ο ΠΑΟΚ πραγματικά επέρσι ήταν δυνατός στις θέσεις 6 και 8 που χρειάζεται η ομάδα για να ρολάρει καλά, έχοντας το Βέρμπλουμ και το Μαουρίτσιο, τον Ολιβέρα, τον Γκάνιες που θέλει να πάει στο Βελιγράδι και τον Ζάχοφ. Είχε 5 παίκτες για τις 2 θέσεις. Δεν βάζω τον Μπίστεσβαρ και τον Πέλκα, διότι δεν παίζουν ούτε οχτάρια ούτε εξάρια. Ο Μπίστεσβαρ είναι ένα καθαρό δεκάρι που αναλόγως σε κάθε αγώνα που χρειάζεται και παίζει εκεί πέρα ο Πέλκας, περνάει και αριστερά. Αλλά εξαροχτάρια που παίζεται σήμερα το χρήστη, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, που πρέπει να είναι ταχύτατα, να ξέρουν μπάλα, να μαρκάρουν, να βάζουν γκολ, να γυρίζουν στην άμυνα. Δυστυχώς έχει μόνο το Μίσιτς από πέρσι, τον οποίο ενώ ήρθε και έδειξε κάποιους αγώνες που τον έβαλε, έμεινε εκεί, δεν υπάρχει κίνηση. Δεν τον είδαμε για να ξέρουμε και να έχουμε εμπεριστατωμένη γνώμη για τον παίκτη. Εγώ περίμενα, αλλά περίμενα να πέσει το βάρος εκεί και ήδη να έχει καλυφθεί. Όμως, επειδή όπως είπαμε, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το παιχνίδι παίζεται από τα εξάρια και τα οχτάρια, είναι δύσκολες και οι επιλογές, γιατί οι παίκτες αυτοί είναι και πανάκριβοι και όλοι ψάχνουν τέτοιους, και όταν υπάρχουν ορμάνε και τους παίρνουν, και ενδεχομένως εδώ να φας τη φόλα τύπου Βέρμπλου με πέρσι, που ήταν ένας παίκτης που τελείωσε το πρωτάθλημά του τον Απρίλιο, ήρθε τέλη Αυγούστου, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, 4 μήνες χωρίς να έχει ακουμπήσει μπάλα, μπήκε σιγά σιγά στο πρόγραμμα και μόλις ετοιμάστηκε και μπήκε σε ρυθμούς αγώνες, τραυματίστηκε. Γιατί είχε αποχή μεγάλη. Γιατί ήταν βαρύ κορμί. Και αυτοί που ποντάρουνε ότι θα ξεκινήσει ο Βέρμπλουμ, ο οποίος έχει 1,5 χρόνο να παίξει μπάλα, είναι γελασμένοι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθεί στα χαφ και από εκεί και πέρα σε όλες τις άλλες θέσεις υπάρχουν και πολύ καλοί παίκτες, υπάρχει και εναλλακτική λύση από την K20 του ΠΑΟΚ που είναι γεμάτη από ταλέντο, και υπάρχει και ένας δυνατός κορμός που αν θα βασιστεί, που θα βασιστεί και φέτος ο ΠΑΟΚ, θα είναι σίγουρος ότι θα είναι μέσα στους στόχους. Χρειάζεται όμως και ενίσχυση. Γενικά όμως, για να πάει μπροστά το ελληνικό πρωτάθλημα, θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα που το κρατάνε αλυσοδεμένο και δεν το αφήνουν να βγάλει το ταλέντο του. Το κάθε χρόνο ο κάθε Μαρινάκης, ο κάθε Μελισανίδης, καλά αυτός δεν τα βάζει, ο κάθε Ιβάν, το να βάζει 10 και 15 και 20 εκατομμύρια και να μπαίνει μέσα
κάθε χρόνο σε ένα ποδόσφαιρο που αυτή τη στιγμή είναι η βαριά βιομηχανία σε αναπτυγμένες χώρες, είναι ένας λάθος χειρισμός που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο γενικά στην Ευρώπη και ειδικά στις πολύ προηγμένες χώρες έχει γίνει επιστήμη, έχει γίνει ένα άθλημα από το οποίο τρώει ψωμί εκατοντάδες χιλιάδες κόσμους. Έχει γίνει μια βιομηχανία που ο στάρ αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι μέσα σε ένα θέμα που γενικά πουλάει και παίρνεις χρήματα από αυτά και επενδύεις στην ομάδα και φτιάχνεις γήπεδα και φτιάχνεις πράγματα. Εκεί που γίνεται πραγματικά πανδεσία θεάματος είναι η Αγγλία, είναι η Ισπανία, είναι η Γαλλία, η Ιταλία, όπου το έχουν πιάσει το θέμα πολύ σωστά και το κατευθύνουνε με σωστές και σοβαρές κινήσεις. Δεν υπάρχει ερασιτεχνισμός σε κανένα επίπεδο. Όλα τα κάνουνε οι άνθρωποι του Προέδρου που ο ίδιος έχει διαλέξει και έχει τοποθετήσει σε κάποιες θέσεις. Πριν από κάποια χρόνια είχε έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος. Δυστυχώς, άμα θα μπορούσα να σας βγάλω τα δημοσιεύματα για αυτόν, γιατί δεν τους έδινε σημασία, γιατί έκανε το του κεφαλιού του, γιατί δεν έκανε δημόσιες σχέσεις, γιατί δεν έβγαινε μαζί τους το βράδυ, γιατί δεν κάνα παρέα, δεν τα πίνανε, δεν βγαίνανε ραντεβού πονηρά, ήταν ο Άρνεσεν. Η κάθε του κίνηση ήταν στο νέα παιδιά με αυριανή μεταπολιτική αξία. Πώς ήταν ο Ροντρίγκες, όπως ήταν ο Όλσεν, ο τερματοφύλακας βέβαια, ο Τζίμι Ροτ. Πουληθήκαν όλοι που άμα τους είχε σήμερα αυτούς τους παίχτες, θα είσαι καλυμμένος σε 2-3 θέσεις. Τους κάναν τα άλλα ράρπα κόλλα και μετά τον φάγαν τον άνθρωπο. Σήμερα έχουμε τον Μπράγκο. Τον Μπράγκο. Προσπαθεί. Έκανε κινήσεις πέρσι. Έφερε το Σβιτεύσκι, ο Αγκόμπ, ο Ζαμπά. Νέα παιδιά. Αυτό το μπακ τώρα που ήρθε από την Πορτογαλία μιλάνε για πάρα πολύ καλό παίκτη. Ναι, αλλά με το Λίριτζ τι θα γίνει ρε Μάριε. Πρέπει και κάποια δικά μας παιδιά να προωθηθούν και να ξαναγυρίσουμε στα χαφ που, όπως είπαμε, το σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζεται από τα χαφ και ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση εκεί. Και όταν ακούω ψάχνει για δεξί μπακ, για δεξί εξτρέμ, τρελαίνομαι. Και θέλω και από τους παραγωγούς και δημοσιογράφους να κάνουν και την κριτική τους. Εντάξει, είπαμε, στήριξη στην ομάδα, στήριξη στο μεγάλο μέτωχο, εδώ είμαστε. Όποιος τον πειράξει, όποιος πάει να τον ενοχλήσει, εδώ είμαστε όλοι. Αλλά στις κινήσεις χρειάζεται και κριτική για να μπορέσει να διορθωθεί και ένα στραβό το οποίο ενδεχομένως δεν μου έχουν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, όταν ακούω ότι ψάχνει και το διαβάζω στα site, ενδιαφέρεται για δεξιμπάκ, δεν γράφουν το όνομα, αλλά πάνε να το περάσουν. Για δεξιά εξτρέμ. Και δεξιά εξτρέμ έχει 10 ο ΠΑΟΚ. Και αριστερά δεν έχει ούτε έναν. Πανηγυρίζουν για το Λάμπρο, αλλά ο Λάμπρο είναι δεξί πόδι. Θέλεις έναν καθαρό αιμό, αριστερό εκεί. Και πάνω απ' όλα, διάβασα προχθές, εκεί σε κάτι αθηναϊκά site, ενδιαφέρεται λέει για το Μολέδο. Πολύ καλός παίκτης. Στα 32 του πλέον, να τον πάρει ο ΠΑΟΚ το Μολέδο, του βάλει πού ρε αδερφέ να παίξει. Μα είναι καλύτερος ενδεχομένως από τον Γκρέσπο ή από τον Βαρέλα. Ναι, είναι λίγο καλύτερος. Δεν θα χαλάσεις όμως τη χημεία. Αυτούς τους δύο παίκτες που τους έχεις και πετάνε εκεί,
Πότε θα παίξει ο Ίγκρασομ από πίσω, ο οποίος δείχνει ότι είναι αξιόλογος παίκτης και το μόνο που του λείπει είναι οι αγώνες και φέτος θα τους έχει. Αριστερά. Θα τη βγάλει με το Γιαννούλη. Το Τζαούσι τον έδωσε στον Βόλο. Τόσκα θα έχουμε εκεί. Θα κάνουμε το χατήρι του Λουτσέσκου. Μπορούσε ο Γιαννούλης με τον Τζαούσι να τη βγάλουν τη χρονιά μέχρι να γυρίσει ο αρχηγός. Άσε ο αρχηγός θα αργήσει πάρα πολύ να γυρίσει. Την άλλη μεριά σου λέει κάτσε ρε μεγάλα, πάω στο Champions League με τον Τζαούσι, αν πάθει κάτι ο Γιαννούλης. Έχουν και αυτοί τα δικιά τους. Και ο ένας δίκιο έχει και ο άλλο. Είδε μια φορά λέει ο Χότσας να μαλώνουν δύο Τούρκοι στον δρόμο. Μπήκε και τους χώρισε. Του λέει γιατί μαλώνετε ρε. Να λέει ο ένας, αυτός με χρωστάει. Λέει λοιπόν, λέει και δεν μου τα δίνει. Ρωτάει τον άλλον, εσύ ρε, του λέει γιατί μαλώνεις. Λέει γιατί λέει με όρμηξε να του δώσω τα λεφτά. Λέει και γιατί δεν τα δίνεις. Λέει γιατί δεν έχω. Λέει δίκιο έχεις. Αλλά και εσύ δίκιο έχεις. Και οι δύο δίκιο έχουν, σίγουρα. Από την άλλη μία λες καλά ρε με αυτόν θα τη βγάλω. Από την άλλη λες και πότε θα παίξει. Αλλά εκεί είχες μπάλο, μα έχεις να κινηθείς. Θερματοφύλακες έχεις, center back έχεις. Δεξιά αριστερά στους ασβέστες έχεις, μπροστά έχεις. Το λέω και το ξαναλέω. Πέντε χαφ από τα περσινά δεν παίζουν ή δεν παίζουν, δεν είναι έτοιμα. Ο Λιβέιρα έφυγε, ο Ζάχου με τον Κάνιας από ό,τι δείχνει δεν θα κάτσουν. Μπορεί κάποιος από τους δύο τελευταία στιγμή, εγώ λέω και οι δύο ενδεχομένως. Δεν ξέρεις. Πού να πάνε, πού να βρούνε καλύτερα. Αλλά ο Μαουρίτσιο είναι... Θα έρθει μετά τα Χριστούγεννα και πώς θα είναι. Το Δε Βέρμπλουμ, εγώ αμφιβάλλω, μακάρι να δεις, να το δούμε, αλλά πέρσι που ήταν γερός, εμένα δεν μου γέμιζε το μάτι. Φέτος που προέρχεται από 1,5 χρόνο περίπου, που δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα από πέρσι τον Απρίλη, γιατί γύρισε λίγο και, εν πάση περιπτώσει, τραυματίστηκε, είναι και βαρύ κόκαλο. Το βλέπω και σε κάτι Ισπανίες γυρίζει, πήγε και πήρε και σπίτι στην Ισπανία. Δεν είχαμε εδώ ρε σπίτια ρε Βέρμπλουμ. Άρα δεν έχει το μυαλό του. Δεύτερος χρόνος συμβολέου, τρίτος του χρόνου 35 χρονών. Πήραμε 5 εκατομμύρια από τον Ιβάν, γεια σας. Έτσι βλέπω ότι θα εξελιχθεί, μακάρι να βγει και να βγάζει μάτια. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τον απλό παρατηρητή Γιώργο Συρίγος, Σωτήρης Δασκαλάκης, Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Χαιρετίσματα τους φίλους που αγόρασα χτες τα γλυκά εκεί στην Ολύμπου, όχι ρε πια Ολύμπου, στην Γρατερού, όχι, Κασάνδρου, στην Κασάνδρου. Κασάνδρου με Κρατερού. Τον κύριο Γρηγόρη και τον Παναγιώτη. Τζίτζιλα κοσμήματα. Είτε πάω και είτε Άρης, βέρες τζίτζιλα θα πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρα σε μας θα βρεις. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί ή ακόμα και αυτά που δεν έχετε ονειρευτεί. Εμείς θα έχουμε εκεί που όταν δείτε θα πείτε «Α, πώς δεν το σκέφτηκα». Υπάρχουν και τέτοια κοσμήματα. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Κοσμήματα τζίτζιλα, εργοστάσιο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων. Εργαστήριο βρε, όχι εργοστάσιο. Σιγά να μην έχει καμιά φάμπρικα. CFD Carpets, κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά
οικολογικά απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας. CFD Carpets. Ο κύριος Κολοκυθάς και ένα συνεργείο ολόκληρο σας περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Κτήμα πτάγραφα στο Χορτιάτι. Πού να τρέχεις στα άγραφα όταν έχεις άγραφα? Δίπλα σου στο Χορτιάτι. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Και από 12 μόνο ευρώ το άτομο. Κτήμα πτάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.popavlatagrapha.gr. Τηλέφωνο 2310-622-705. Επαναλαμβάνουμε, 2310-622-705. Κτήμα πτάγραφα στο Χορτιάτι. Και με πολύ αγάπη αποχαιρετούμε ένα χορηγό που εδώ και 1,5 χρόνο μας κρατάει συντροφιά. Για τις καλοκαιρινές διακοπές σας, για κάθε έξοδό σας, πριν πάτε στις διακοπές σας, περάστε να σας φροντίσουμε τα μαλλιά. Κομμωτήριο Έφη. Εμείς θα σας κάνουμε τα χτενίσματα που σας πηγαίνουν. Πραγματικά δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Ολύμπου 23, στο τηλέφωνο 2310-515-017. Το χωμωτήριο της Έφης, το παλατάκι της Ολύμπου, Ολύμπου 23. Ψαραγορά Αιγαίων, Αγίου Δημητρίου 70, έναντι Δικητηρίου. Τηλέφωνο 2310-214-0001. Επίσης στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 40 και Ανδρέα Παπανδρέου. 2310-695-666. 695-666. Πολλοί λόγοι για να μας αγαπήσετε. Πολλοί λόγοι για να μας προτιμήσετε. Πολλοί λόγοι είναι να πάρετε την κοπέλα σας, το φίλο σας, το σύντροφό σας και να έρθετε. Ελάτε σε εμάς και εκεί θα μαγειρέψουμε και για το σπίτι σας, ή αν θέλετε να πιείτε το τσιπουράκι παρέα μας, θα είμαστε εκεί να σας εξυπηρετήσουμε. Κάθε μέρα να φέρουμε για σας ολόφρεσκα ψάρια ημέρας εξαιρετικής ποιότητας. Τα νοπά ψάρια συσκευάζονται μέσα σε ειδική πρωτοποριακή συσκευασία που εξασφαλίζει φρεσκάδα και καθαριότητα. Και εφόσον το επιθυμείτε, όλα μας τα ψάρια ψήνονται ή τηγανίζονται επί τόπου με ελάχιστη επιβάρηση. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, ανοίγουμε γραμμές για το κοινό. Ελάτε να μιλήσουμε μαζί, να μιλήσουμε από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ που εχθές είχε την τιμητική του, και θα πούμε ότι θα πρέπει εκείνη η εθνική και εκείνα τα παιδιά, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φιλίππου, ο Φασούλας και ο Χριστοδούλου, ο Φάνης και κάποιοι άλλοι που με... ο Ανδρίτσος βεβαίως, ο Ιωάννου, ο Μέμος, ο Νίκος, ο Σταυρόπουλος, αυτά που γράψαν ιστορία, αυτά που διαμορφώσαν το επίπεδο γενεών, αυτά που είναι αιτία ακόμα και σήμερα η εθνική ομάδα να φιγουράρει στα μεγάλα σωλόνια του παγκοσμίου μπάσκετ, αυτή η ομάδα που τροφοδοτεί με παίκτες
αυτή η χώρα που πλέον τροφοδοτεί με παίκτες όλη την Ευρώπη, όλα τα μεγάλα κλαμπ, με προπονητές όλα τα μεγάλα κλαμπ, βλέπε Τούδηλ, βλέπε Σφερόπουλο και τους άλλους, αλλά και ακόμα με διαιτητές που σε κάθε μεγάλο αγώνα της Ευρώπης, αλλά ακόμα και των Ολυμπιακών αγώνων θα δεις Έλληνες διαιτητές. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δέστε το ποδόσφαιρο, δέστε και το μπάσκετ. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο Έλληνας έχει ταλέντο, έχει τη Θεία Χάρη που τον φωτίζει και τον κάνει προηγμένο μυαλό μπροστά στο επίπεδο άλλων λαών, και που άμα θα γίνει νοικοκυριό και υπάρξει σοβαρότητα, αυτά είναι τα αποτελέσματα του Έλληνα. Δέστε το ποδόσφαιρο, δέστε και το μπάσκετ. Δέστε το επίπεδο του ενός, δέστε το επίπεδο του άλλου. Δέστε το παιχνίδι. Ναι, να πάμε σε διάλειμμα. Πραγματικά έχει δίκιο ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Ήδη έχω καταχρεστεί κατά πολύ την υπομονή του. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη από τον φίλο τον Σωτήρη, ο οποίος χαμογελά. Καλώς ηνάτα! 2-31-0 2-87-8-8-8. Για κάποιους από τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, έχουν χαθεί οι φίλοι από το εξωτερικό, που είσαι ρε μακούλη. Καιρό έχω να σε ακούσω. Ενώ ορδές πραγματικές αδειάζουν τη Θεσσαλονίκη κατευθύνοντας τα αυτοκίνητά τους προς τη θάλασσα. Και εδώ που τα λέμε, έχουμε επιλογές. Το 87-8-8-8. Για όσους μείναν εδώ και δεν βλέπω και κίνηση, όπου γουστάρετε. Έχουμε θέμα. Θέλετε νησί, έχω. Θέλετε παραλία, έχω. Θέλετε βουνό, έχω. Τι γουστάρετε. Θέλετε Όλυμπο και Λιτόχωρο και πλάκα, έχω. Θέλετε Χαλκιδική με τα τρία τα πόδια, τα μαγικά, έχω. Θέλετε Πέρα μου και Αμολόφους, έχω. Θέλετε Σαμοδράκι και Θάσο, έχω. Στη μία ώρα και στους κοντινούς, Περαία, Μπαξέα, Αγία Τριάδα, ποταμό στην Επανομή, στα 20 λεπτά έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ευλογημένο μέρος για όλα τα βαλάντια. Και ενώ ο Κοσμάκης ετοιμάζεται για τα μπάνια του λαού, έβλεπα το πρωί στην τηλεόραση χαρούμενα πρόσωπα την νεολαία να τις δίνει για τα νησιά εκεί στην Αθήνα. Το ένα παπόρι να φεύγει πίσω από το άλλο. Ποια κρίση και τρίγες κατσαρές. Εδώ το σύστημα συνεχίζει. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, συγκλονιστικά. Συγκινήθηκα και με δυσκολία κράτησα ένα δάκρυ που βουβά κύλησε από το ένα μου μάτι, το άλλο μπόρεσε και το εγκλώβησα. Με μήνυμά του, λέει, στο λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, ρε τώρα, είναι δυνατόν 60 χρόνων άνθρωπος, ρε. Με το Facebook και το τυτήρισμα, πως λένε, με τρόλαρε. Είναι δυνατό, ρε, στην ηλικία σου να είσαι, να κάνεις με το Facebook να στέλνεις μηνύματα, ρε παπά. Με μήνυμά του, λέει, στο λογαριασμό του Facebook, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο πρώην υποψήφιος. Να πάρουμε τη γραμμούλα να μην περιμένει και θα το συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Καλημέρα τον Γιωρίκα. Καλημέρα σας, κύριε μου, από πού μας ακούτε? Ο Γιώργος είμαι, από Ημαθία. Ο κύριος Γιώργος από την Ημαθία, ο παραγωγός.
Όχι ρε, δεν είμαι παραγωγός, δεν έχω όλες για πράγμα, σε έχω ξαναπεί. Α, δεν είσαι παραγωγός. Ναι, τι κάνεις άλλο μαμάρι μου, καλά. Μείναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ρε αδερφέ, πρέπει να κρατήσουμε παρέα σε αυτούς που μείνανε και υπάρχουν και πολλοί. Δεν είναι, για τον πρόλογο που έκανες ρε, ναι. Ήθελα να πω, για τον Ιβάν, τι ερπετά είναι όλοι τους ρε, πώς πέφτουν έτσι πάνω να το φάνε τον άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, αν δουν κάποιον να προσφέρει στην πατρίδα να κάνει ένα καλό, αυτοί τι θέλουν να κάνουν τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Θέλουνε. Και τι να τον κάνει τώρα αυτός, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοδημιούργητος. Μπορούν να τον πονέσουν έτσι το δαχτυλάκι, το λεφιδαράκι. Δεν πάει να βγει και ο Μητσοτάρας, δεν πάει να βγει και όποιος θέλει. Τίποτε δεν μπορεί να τον κάνω, Γιώργα μου. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο κατευθύνεται από την Αθήνα. Τι έλεγε αυτό το σύστημα? Θα αποδυναμώσουμε οικονομικά τη Βόρεια Ελλάδα ώστε να πάμε μετά την κρίση και να τα πάρουμε μπιρ παρά να επενδύσουμε, γιατί το χρυσάφι βρίσκεται εδώ. Πολύ κάτω τα έχουν πάρει όλα. Εδώ τώρα βγήκε ο Ιβάν, ο οποίος τους χάλασε τη μανέστρα. Την πιάτσα. Είναι οικονομικό, δεν έχουν κάτι με τον Ιβάν σαν άνθρωπο. Και εδώ που τα λέμε είναι τόσο αγαπητός. Όλα αυτά τα οποία κάνει, παίρνει κόσμο, τον κάνει καλά, κοιτάζει τα παιδιά. Δίνει δουλίτσα, δίνει μάτ τον κόσμο, δίνει φαγητό, κάνει αγαθοργίες, πάει τα παιδάκια, τα άρρωστα τα πηγαίνει έξω, επειδή δεν τα λένε, ρε. Δεν τους συμβαίνει, ρε. Ούτε ένα κανάλι δεν μπορεί να τα λέει. Κανένας δεν τα λέει αυτά τα πράγματα. Εδώ και το όπεν το δικό του δεν τα λέει, ρε παιδί. Βέβαια. Ούτε το όπεν το δικό του. Ναι, παιδί μου, είναι μυστήριο πράγμα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι κάποια πράγματα, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή υπάρχει, ρε Γιώργο, ένα άλλο θα σε πω. Αυτή τη στιγμή όπως είναι ο ΠΑΟΚ, τώρα να σε μιλήσω και λίγο ποδοσφαιρικά, γιατί σήμερα έχει ποδοσφαιρικό έδειξες. Υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή, ρε, έτσι όπως είμαστε. Και ας πάρει και τους καλύτερους παίκτες που θέλει, που λέει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι είμαστε ένα σκαλί απάνω, δεν σου λέω δύο, ένα πάνω. Δεν τα χάνουμε. Ο ΠΑΟΚ έχει το λαό του, Γιώργο. Εμείς όλοι μας είμαστε ένα και ενωμένοι και πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον έχουμε σαν τη μύγα, πώς το λένε, μέσα στο γάλα, να μην πάθει το παραμικρό, να είναι υγιής ο άνθρωπος και να προχωράνε όλα τα ζητήματα καλά. Και τώρα με το λιμάνι θα δεις γούστα, Γιώργο, θα δουλέψει Κοσμάκης, θα φάει ψωμί που ο Κοσμάκης. Έχω μάθει, κύριε Γιώργο, ότι ετοιμάζεται και από πολύ σοβαρή εταιρεία. Έχουν γίνει κάποια ραντεβού και ετοιμάζεται ζεύξη της Σμύρνης με τη Θεσσαλονίκη. Είσαι γάτα. Εγώ ξέρω πάρα πολλά, αλλά τώρα δεν θέλω να τα αναμοχλέψω με αυτά τα θέματα. Άστα. Είσαι γάτος, γι' αυτό σε πάω να πούμε. Κατάλαβες. Μερικοί το βλέπουν και μόνο τουριστικά. Κάποιοι από εμάς που ξέρουν πως λειτουργούσε μια ζεύξη που υπήρχε Βόλο Συρία, είχε δώσει τέτοια ανάσα στις ελληνικές εξαγωγές, όπου χιλιάδες τόνοι από μήλα, από αχλάδια, από ακτινίδια, από σταφύλια, από τα πάντα ταξιδεύανε. Εάν θα γίνει αυτή η ζεύξη από εκεί και πέρα και βγαίνουν τα φορτηγά στη Σμύρνη, αμέσως μετά περνάνε στη Συρία, στο Ιράκ και τροφοδοτούν όλο τον κόσμο. Είναι πολύ μεγάλο, εκτός του ότι... Ακριβώς, είσαι γνώστης, έτσι είναι. Ναι. Μακάρι να μπορέσουν και να αναπτυχθεί. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Σαββίδης, γι' αυτό μπήκε στο βάζουν λιμάνι. Τρικλοποδιές, σου λέω. Πολλές τρικλοποδιές τρώει ο άνθρωπος, ρε. Κατάλαβες τι γίνεται. Τώρα... Σε πολλούς τομείς. Δεν μπορεί, ρε, κύριε Μητσοτάκη, τι να τον κάνεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Τίποτα δεν μπορεί να τον κάνεις. Για μένα είναι αυτοδημιούργητος. Τι έτσι σημαίνει αυτοδημιούργητος, Γιώργο. Ο άνθρωπος από μωρό, ό,τι έκανε το έκανε άσε τώρα. Και το γνωρίζουμε. Το έκανε κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο δεν μπορούν να το συγχωρέσουν είναι ότι δεν ζητάει καμία βοήθεια. Να πάει σε μια τράπεζα για να πει θέλω 100 εκατομμύρια δάνειο για να κάνω αυτά. Όχι, τα φέρει. Οπότε σε κανέναν δεν χρωστάει μια χάρη. Ούτε σέρτε, ρε παιδί μου. Και αυτή ξέρεις τι γίνεται τώρα. Τους χαλάει την πιάτσα, κατάλαβες. Αυτή είναι όλη η λαμόγια, για. Βέβαια.
Δεν πληρώνω και μια δραχμή στην εφορία, Γιώργη μου. Αυτός κάθε χρόνο 107-108 εκατομμύρια, δεν είμαι λογιστή του. Πάμε στο κράτος μας. Με την κρίση αυτή, ποιος θα έδωσε λεφτά, ρε Γιώργο. Πες μου, σε προκαλώ αυτά τα 7 χρόνια που βρίσκεται. Έδωσε κανένα αυτό το κράτος, το ρημάδι εδώ, να το βοηθήσει, έδωσε κανένα μια δραχμή. Και κύριε Γιώργο μου, ζεστά λεφτά από το εξωτερικό. Ναι. Όχι να τα πάρει δάνειο από την τράπεζα. Όχι, για να κάνει κάτι. Από έξω μέσα τα έφερε. Από έξω μέσα. Όλοι τα βγάζαν έξω και αυτός ο άνθρωπος έφερνε μέσα. Τους χαλάει, δεν τους χαλάει την πιάτσα. Έτσι είναι, αγόρι μου. Έτσι είναι, Γιώργα μου. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και κάθονται εδώ Θεσσαλονικοί, δεν τρέπονται. Εγώ ξέρω και Αριανούς βοήθησε και Ηρακλήδης βοήθησε και βοηθάει, ρε. Ναι, είναι τέτοιος άνθρωπος. Εγώ θέλω κι άλλα. Θέλω να κάνει επενδύσεις. Θέλω να φέρει άλλους 10 σαβίδιδες. Λοιπόν, και να επενδύσει στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ είμαι από επαρχία, είμαστε σύνολα, σε λέω. Έτσι, αλλά τη Θεσσαλονίκη θα την κάνει μέσα σε 5 χρόνια. Και που λέει ο Βόλος, πώς λέει ο Βόλος, ο Μπέος θα κάνει τον Βόλο. Ναι, θα το κάνει. Μασταλία, πώς λέει, ρε παιδί. Ναι, ναι, λέει, θα την κάνει. Ναι, αυτός θα την κάνει ο δικός μας, μόνο να τον αφήσουν τον άνθρωπο. Να φέρει το ζεστό του το χρήμα εδώ και τον κυνηγάνε, ρε. Ντροπή, ρε. Ντροπή, ρε, Γιώργα μου. Ντροπή. Άντε, αγόρι μου, θα να τα σε καλά. Αύριο, σε κούραζα. Να σε καλά. Τα λέμε και αύριο, κύριε Γιώργο. Να σε καλά. Με μήνυμά του, λέει, στο λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης που κατατροπώθηκε στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, τόνισε. Ομολογώ, λέει ο κύριος Ταχιάος, ότι δεν ήταν απλή απόφαση. Δεν βγαίνεις εύκολα από μια εκλογική μάχη ώστε να μπεις χωρίς σκέψη και σε μια επόμενη. Τότε γιατί μπήκες, ρε φίλε. Δηλαδή με συγχωρείς. Εγώ δεν σε ψήφισα. Ψήφισα κάποιον άλλον. Συνάδελφό σου. Αυτοί οι άνθρωποι σε ψηφίσανε. Γιατί πιστέψανε στο πρόσωπό σου ότι μπορείς να βοηθήσεις τους συμπατριώτες εδώ, τους Θεσσαλονικείς, να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, να ομορφύνεις την πόλη, να πεις όλα αυτά, να κάνεις όλα αυτά που έλεγες. Σε μία συνεννόηση και συνεργασία, όπως ήθιστε να γίνονται στις μεγάλες πόλεις, που όλοι κοιτάζουν τον κοινό σκοπό και το κοινό καλό, μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Ζέρβα που σε σάρωσε 70-30 σε πήρε. Τις εκλογές. Μαζί με τον Γιώργο τον Ορφανό, τον Παναγιώτη, τον Ψωμιάδη, την κυρία Ανοτοπούλου. Ναι, ένα λεπτάκι. Να φτιάξουμε τη Θεσσαλονίκη, να πάμε αγαπημένα. Με μία μας πουλάς, ρε Σιταχιάε. Και κατεβαίνουν στις εκλογές και όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύανε μέχρι τώρα να κατεβούν στις εκλογές. Με όλο αυτό τον τόρο που πήρες επάνω σου εσύ, βγαίνεις ξαφνικά ότι... Ποιος σε παρακάλεσε? Ποιος ασχολήθηκε μαζί σου? Ποιος σου είπε πήγαινε να μας σώσεις? Δεν ξέρω γιατί ο Κυριάκος, ο Κούλης, ο Μητσοτάκιος σε κατεβάζει, αλλά είναι μια λάθος απόφαση που παίρνει. Θα πεις ποιος είσαι εσύ. Εγώ ποιος είμαι? Μητσοτάκη, μη μου λες εμένα ποιος είσαι εσύ. Με βρήκες, δεν σε βρήκα. Γιατί εγώ όταν έτρεγα με τους Μακί, εσύ σου στα Παρίσια. Με την αδερφή σου. Που την και καλά να μας δώσει τον Ταχιάο. Για να φέρει εμπόδια. Ένα Ταχιάο που δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να καταφέρεται στον Ιβάν. Έναν Ιβάρ που είναι ο μόνος που κινείται στη Βόρεια Ελλάδα. Έναν, ρε, έχουμε. Και σε αυτόν επάνω κάτσατε. Όχι ο ηγεμόνας, όχι ο έτσι, όχι ο Ρώσος, όχι ο Πόντιος, όχι ο Κοντός, όχι ο Λαθρέμπορας, όχι ο Πιστολάς. Αυτό τον Άγιο τον άνθρωπο. Από παντού. Όχι γιατί έβαλες τη σημαία, όχι γιατί το ένα το άλλο. Και τώρα μας το φορτώνεις, ρε Κυριάκο, Μητσοτάκη, Κούλη.
Δηλαδή ρε μεγάλε, εμάς τους παλιούς δεξιούς που φύγαμε γιατί βαρεθήκαμε κάποιες φάτσες και θέλουμε να γυρίσουμε στο κόμμα, μας διώξετε και καλά. Θα πεις έξι εκεί την αδερφή σου, σε πιάνει το κεφάλι. Καταλαβαίνω, τι να σε κάνω. Την κούβελου. Αλλά αφήστε μας ρε ήσυχους λίγο να ηρεμήσουμε. Ο λαός της Θεσσαλονίκης τώρα είναι στη Λεκία, σπανάκατσε εκεί. Ομολογώ που δεν είναι απλή απόφαση. Βγήκες να ρωτήσεις. Σε θέλει ο κόσμος. Θα κάνει ζημιά. Ταχιάω, ταχιάω. Άντε τα πούμε μετά. 2-31-0. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Σωτήρης Δασκαλάκης στα πλήκτρα. Γιώργος Συρίγος στο μικρόφωνο. Σας κρατούν συντροφιά τους εναπομείνοντες Θεσσαλονικιούς. 2-31-0. 2-87-8-8-8. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Ορίστε. Γεια. Γεια σας. Γεια σου ανυπέρβλητε αγέροχε και διεμβολιστή των FM Γιώργο Συρίγο. Πω, πες μου τέτοια, σε παρακαλώ. εντάξει, δεν χρειάζεται, είμαι ο Ρόβερ. Γεια σου ρε φίλε Ρόβερ, αργιανάρα, βουνό. Τι βλέπω, τι μακετάρα είναι αυτή, τι γηπεδάρα ετοιμάζεται ρε. Ναι, κάτσε να βρούμε κατηγορία εμείς στον Ηρακλή και μετά βλέπουμε. Μάλιστα. Εκεί τι γίνεται με τον Ηρακλή, τα πράγματα δεν είναι καλά. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από πολύ κάτω για να βρούμε, μια άκρη. Μ' αρέσεις. Γιατί αφημί και με κάτι μπέους, μέους και τέτοια δεν λέει. Μα τώρα δεν είναι ντροπή σε έναν Ηρακλή. Στην ομάδα αυτή της πόλης μας που εδώ που τα λέμε τώρα, εντάξει, είναι, ο Ηρακλής είναι ένα από τα καμάρια της πόλης. Να κάθεται μια πόντι. Αν θες να σου πω, επειδή μιλάω συνέχεια για ΠΑΟΚ και να... Όχι, εγώ μιλάω σε ό,τι με ρωτάνε και αναλόγως με τους ακροατές. Δεν έχω κάτι ούτε με τον Άρη ούτε με τον Ηρακλή, με κανένα. Ο Ηρακλής είναι... Εντάξει, ένα από τα καμάρια. Δεν θα πω ότι είναι το έβλημα τη Θεσσαλονίκη είναι το πιο παλιό σωματείο. Είναι καμάρι, ναι. Είναι. Έχουμε μπλέξει, φίλε Γιώργο. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα. Γιατί πού να πηγαίνανε κάποιοι έτσι τυχοδιώκτες, να πηγαίνανε, α πούμε, στο Μαρινάκι, όχι, δεν θα βρίσκαν άκρη. Να πηγαίνανε στο Μελισσανίδη, όχι, δεν θα βρίσκαν. Να πηγαίνανε στον Αλαφούζο που είχε κανάλι, όχι. Να πηγαίνανε στο... Και στον Πάο, δεν μπορούν. Τον τύπο του Πάο, ας πούμε, ο οποίος δεν ξέρουμε και από πού τα έχει τα λεφτά. Τέλος πάντων, όχι. Άρα, πού θα πάμε, ποια είναι η μεγάλη ομάδα, πού θα φάμε χρήμα, θα πάμε εκεί. Αυτό έκανε και ο Παπαθανασάκης, έκανε και ο Παπαδόπουλος. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το μηδέν και θα πάμε σιγά σιγά. Εμείς εκεί θα είμαστε. Καλπάζοντας είμαστε, τα την πάτε. Την ομάδα δεν την αφήνουμε. Εάν θα ξεκινήσετε από το μηδέν, φίλε μου, γιατί καμιά φορά ψάχνεις για τη λύση, αλλά η λύση είναι δίπλα σου. Ο θρυλικός Ηρακλής έχει και αφημί, έχει και μεγαλομέτωχο που είναι ο τραγουδιστής προς τον Ρέμος, ένα παιδί που αδικήθηκε πάρα πολύ στον Ηρακλή, που προσέφερε... Εννοείται, εγώ δεν τα έχω που μαζί. Που πλήρωσε... Μέχρι την τελευταία δεκάρα. Κανείς δεν τα έχει μαζί. Που διασύρθηκε. Με το Ρέμο κανείς δεν τα έχει. Να το ξέρεις. Λοιπόν, να πάει εκεί μια επιτροπή και από φιλάθλους και από παλιούς παράγοντες και να ξεκινήσει από το μηδέν ο Ηρακλής σε δύο χρόνια. Ρε φίλε, εσύ, Γιώργο, εσύ φίλε Γιώργο, δεν θέλεις να παίζουμε στο Καφτατζόπουλο και να χάνεις συνεχώς. Δεν με νοιάζει να χάνω. Θέλω να παίζω μαζί σου. Εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Εμένα μου αρέσει μπάλα. Εγώ ξέρω, χάρηκα που γύρισε. Έχεις, και επειδή έχεις, κοίτα για να κλείσω, για να μην κρατάς δυνάμεις, και επειδή έχεις ένα τεράστιο χιούμορ το οποίο είναι εκγενετής αυτό το χιούμορ που έχεις. Να είσαι καλά ρε Ρόβερ. Το έχεις γιατί καταρχήν εγώ Ρόβελ έγινα, γιατί εσένα άκουσα εκεί τότε με το Χίτα και που έλεγες, θυμάσαι, το έχω πει και άλλη φορά, δηλαδή το έλεγες τον Γκρέγ Λουγκάνε, τον έλεγες και εγώ έλεγες Λούγκρας, Λούγκρις, κάτι τέτοια. Και τότε ήμουν στη δουλειά και άνοιξα το ραδιόφωνο για πρώτη φορά εκεί σε σένα και λέω,
Εντάξει, αυτός ο τύπος έχει θέμα. Έχει πολύ χιούμορ. Είναι πολύ καλός. Ήξερα ότι έκανες πλάκα. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Απλά θέλω να είσαι έτσι, ρε παιδί μου, πάλι. Γιατί αυτό έτσι. Σου είπα, ψάχνω. Εάν δεν έχεις έναν παρτενέρ εδώ. Ακριβώς, το είπες τώρα. Ένα παρτενέρ. Εγώ έχω χιούμορ γενικώς στη ζωή μου. Αν δεν έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου να λέει διάφορα. Και να μπορώ εγώ επάνω σε αυτά να πατάω και να κάνω χιούμορ. Έτσι. Όχι, ακριβώς. Ο Χίτας ήταν ο το συμπλήρωμα που σου έκανε εσένα να αρχίσεις να κάνεις χιούμορ. Δηλαδή μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις. Δεν ούτε εγώ μπορώ να κάνω. Ποιος μπορεί. Ποιος μπορεί κανείς, μόνος. Κανείς δεν μπορεί. Πρέπει να πατήσεις κάπου. Στο κάποιος να σε δώσει το ένασμα. Στο μονόλογο. Δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ. Όμως, χιούμορ μπορείς να κάνεις. Τότε θα πρέπει να είσαι ένας τεράστιο. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Ενδεχομένως του χρόνου ετοιμάσαμε το σκατζόχυρο, αλλά πλέον α πούμε άνοιξε τα φέρα. Σκατζόχυρος δεν είναι εκεί, Δεν είναι. Σε άλλα θέματα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καλό πάμε. Παιδί, καλό παιδί. Να είσαι καλά, φίλε Ροβέ. Έγινε παλικάρι μου. Καλή συνέχεια. Ορίστε, επόμενο. Να είσαι καιρό. Να είσαι καλά κι εσύ. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε μου. Τι κάνετε. Είμαστε καλύτερα τώρα που πήρατε και τηλέφωνο. Τώρα είδα γκρινιάζουν οι οπαδοί για τα διαρχείας, λέει για τις αυξήσεις, από τα 250 στα 310. Αλλά όταν λέγαμε εμείς για τα 8,5 εκατομμύρια των τριών παικτών που είναι πολυτραυματίες, ορίστε τα πόνερα αυτών των παικτών. Έτσι. Γιατί γκρινιάζουνε τώρα. Γκρινιάζουν γιατί δεν γίνονται μεταγραφές. Ευτυχώς δεν ήρθε αυτός ο Σίλβα, κάτι έπαθε στο στόμα. Ο Τσετσένος. Ο Τσετσένο-Βραζιλιάνος, που έχει 11 ασίστ σε 2 χρόνια, ενώ ο Ζαμπά που είναι εξτρέμ έχει 11 ασίστ σε 1 χρόνο. Και πρώτη φορά, πρωτοεμφανιζόμενος. Και πρώτη φορά. Φέτος θα είναι εντυπωσιακός ο Ζαμπά. Θα κάνει, εννοείται, του χρόνου να ξέρει, θα πουληθεί. Δεν θα κάτσει αυτός. Κοίταξε, αν μπορέσουν και δώσουν τη ρήτρα του, δεν μπορείς να το κρατήσει κιόλας τον παίκτη. Εγώ πιστεύω θα τη δώσουν. Ο παίκτης που σου βάζει 7 γκολ και 11 ασίστ, νομίζω σε μέτρια χρονιά, στην καλή του θα είναι πολύ θελκτικός για να πουληθεί. Ποιον άλλο παίκτη θεωρείς ανερχόμενο στον ΠΑΟΚ θα μπορούσε... Κανένα. Ο Αγκόμπ δεν είναι? Α, ναι, και ο Αγκόμπ, ναι, σωστά. Αυτοί οι δύο. Ο Σβιρτεύσκη. Όχι, τίποτα. Ψεύτικος παίκτης. Πρέπει να πάει στο γυμναστήριο, να δυναμώσει. Καλά, το φτιάξουνε φέτος. Πρέπει να τον πλακώσουν στις βιταμίνες, έχεις, β12, β6, δεν ξέρω τι πάνε. Έχεις εκεί ανθρώπους. Εκεί είναι πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, με την μπάλα στα πόδια δεν ξέρω, ενώ ο Αγκόπ ξέρει. Ο Αγκόπ. Βέβαια. Ο Αγκόπ, να σου πω κάτι, γιατί εμείς οι εξιντάριδες μεγαλώσαμε με την παρέα μας κάνοντας ομάδες. Λέγαμε, πάρω μια ομάδα, την κάνω έτσι. Θα βάλω αυτόν εκεί, αυτόν εκεί. Και αυτό που είδαμε από τους μεγάλους προπονητές, γιατί η γενιά μου, στη γενιά μου πέρασανε μεγάλοι προπονητές από την Ελλάδα. Μην βλέπεις τώρα αυτά τα σούργελα. Δηλαδή αυτό το κατεστημένο της Ελλάδος που έχει φτάσει τους παίκτες να βρίσκονται άμπαλοι σε αυτή την κατάσταση, τους στενέδες, τους παράσχους, τους αυτούς, τους, όλους από εδώ και 20 χρόνια οι ίδιοι και οι ίδιοι, το Ελευθερόπουλο, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Εμάς ερχόταν ο προπονητής, έπαιρνε ένα παίκτη, ο οποίος λέγαμε αυτός είναι καλός γιατί δεν παίζει, τον άλλαζε θέση και τον έκανα να σφυρίζει. Και εγώ σου λέω τώρα, δοκίμασε, μπορεί να το σκεφτεί αυτό ο Ρουμάνος, να πάρει τον Αγκόπ και να τον βάλει στη θέση του Πέλκα και να βάλει μπροστά τον Σβιτεύσκη? Δεν κάνει. Η κατασκευή του είναι για center for. Ξέρεις ότι είναι ο ταχύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Με έκρηξη, με καταμέτωπο, με άλμα. Με τρέξιμο, με μαρκάρισμα. Το μόνο που του λείπει είναι το κεφάλι. Πρέπει να βελτιωθεί η υγεία. Ξέρεις τι γίνεται. Ο τηλέμαχος δεν είσαι? Ναι. Ρε φίλε τηλέμαχε, ξέρεις τι συμβαίνει με το κεφάλι του. Φεύγει πιο μπροστά από την μπάλα. Έχει τέτοια δύναμη και πηδάει πιο ψηλά. Δες τώρα, πρόσεξε. Θα βάλεις να δεις μια φάση. Τη φάση του γκολ του. Με το δεύτερο. Ναι, που τη βάζει μετά ο Μπίζερ. Που τη βάζει, γιατί έχει φύγει πιο ψηλά από την μπάλα,
και τη βρίσκει στο κατέβασμα με αποτέλεσμα με την κόλληση να τη σκάψει, να τη χτυπήσει κάτω και τη βρίσκει ο μπίστας και τη βάζει. Εάν πηδούσε στον χρόνο του, θα την κολούσε τα δύο μέτρα εκεί. Καλά, σίγουρα. Θέλει παιχνίδια. Αυτό, ναι. Να πω τώρα κάτι άλλο. Λένε ναι. κάποιοι να βάλουμε νέους παίκτες. Μπήκα στο site του Άγιαξ, ναι. που είναι η κατεξοχήν ομάδα που βάζει νέους παίκτες. Ξέρεις τι γράφει μέσα. Κάθε χρόνο βάζουμε στη μεγάλη ομάδα μόνο δύο παίκτες. Δύο. Κάθε χρόνο. Και τα κριτήρια τους είναι πολύ αυστηρά. Γενικά από τις μικρές ομάδες δεν είναι πάει ο μπαμπάς ο Βαντάι, ξέρω εγώ, και λέει βάλτε το γιο μου. Κύριε Βαν Μπάστεν, βάλτε το γιο μου σας παρακαλώ. Αυτά δεν έχει τέτοια. Αν αντέξεις, δεν το γράφουνε. Πρέπει να αντέξεις την πίεση. Και λένε δύο παίκτες. Δεν μου λες τη Λάμαχη, οι δύο αυτοί μπαίνουν, ενσωματώνονται ή τους έχουν 11 ετών. Όχι, μιλάμε για. Ενσωμάτωση. Ο Ντελίκτ είναι 19 ετών, δεν είναι. Ενσωματώνονται κανένα... και στη διάρκεια δείχνουν αν μπορούν να παίξουν. Αυτό μήπως έχει και μια σκέψη αυτό που κάνουν. Γιατί βάζουν δύο. Άμα βάλουν πολλούς, σου λέει θα μας τους πάρουν όλους μαζί. Και μπορεί κάποιος να παίζει καλά, κάποιος να μην παίζει. Και να μην μου βγάλει μεγάλη μεταπολιτική αξία. Είναι έξυπνο αυτό που κάνω. Σου λέω, βάλω τους δύο καλούς πρώτα. Ναι. Φέρε τους επόμενους από την επόμενη U17 την άλλη χρονιά να τους ξαναπουλήσω 20 πλάσια εκατομμύρια. Γι' αυτό το κάνουν. Γιατί άμα αυτοί βγάλουν 5 μαζί, μπορεί από τους 5 να μην τους βγουν όλοι σε μεγάλη αξία. Σου λέει, κάτσε βάλε 2-2, λίγο. Τους άλλους τους σκορπάνε και τους παρακολουθούν. Και αν κάποιος εξελιχθεί τον παίρνουν, κάπως έτσι πρέπει να κάνουν. Ναι, τώρα γιατί... Εσύ τώρα εφέτος, κοίταξε πρώτα-πρώτα τι με στεναχωρεί στην Ελλάδα ρε Τηλέμαχε. Ναι. Δεν βγάζεις παίκτη που να ξέρει μπάλα, βγάζεις μόνο αμυντικούς. Και όλο αυτό οφείλεται από τους προπονητές. Δεν αφήνουν τον αθλητή να μάθει μπάλα, γιατί στη γενιά μου παίζαμε μπάλα, είχαμε τις αλάνες. Σήμερα για να παίξεις ποδόσφαιρο πρέπει να πας σε γήπεδο. Δεν έχει αλάνες και πάρκα. Τα πάρκα είναι μέσα στους σκύλους, να πούμε, και στα κόπρανα. Αλάνες φύγανε. Το ταλέντο δεν πλέον... Δεν νομίζω. Και εγώ Αγγλία που ήμουν δεν έβλεπα αλάνες πάρκα. Έβλεπα που δεν παίζουν ποδόσφαιρο και έχουν κλειστά γήπεδα όπως πάνε οι ομάδες. Ναι, αλλά έχει εκατοντάδες κλειστά γήπεδα. Αλλά μαθαίνουν να παίζουν τακτική. Δεν είναι αλάνες, δηλαδή παίρνουν την μπάλα και παίζουν. Η τακτική, μόνο, τακτική, αλλά αυτό το δώσει την μπάλα να φύγει από τα πόδια σου με τη μία. Ναι. Κράτα την αλλιώ. Άστο να κάνει μια τρίπλα το παιδάκι, ρε φίλε. Όχι, αυτό δεν το κάνουν εξωτερικό. Αυτό με την μπάλα δεν το αφήνουν καθόλου. Δεν τους αρέσει καθόλου να κρατάς την μπάλα. Δηλαδή αμέσως σταματάνε τη φάση, σου λέει για προπόνηση και σου λέει τι κάνεις και γιατί την έδωσε. Γιατί την κρατάς την μπάλα. Θα τη δίνεις αμέσως. Πάμε να δεν κάνουν τριγωνάκια συνέχεια. Ποιο να παίχτει τώρα αυτός ο Λίριτζι. Άμα μπει μέσα στο ίντερνετ και δει ναι. προπόνηση του Άγιαξ, δείχνει κάποιε προπονήσεις που δείχνει όταν ο εξτρέμ κρατάει την μπάλα πηγαίνει από το αριστερό στο δεξί συνέχεια την μπάλα την κάνει αριστερό δεξί για να το ζαλίσει τον αμυντικό και το κάνουν στην προπόνηση και το βλέπω το κάνουν και στο κανονικό μάτι. Μάλιστα, κατάλαβα το κάνουν. Δηλαδή έχουν εφαρμογή αυτά που τους μαθαίνουν. Κατάλαβα τι λες. Δηλαδή θα αφήνουν την ελευθερία σε συγκεκριμένους παίκτες. Εφέτος τώρα βάζει το Λίριτζι, έτσι θα τον κρατήσει. Ναι. Πήρε ξένο παίκτη εκεί για δεύτερο. Ναι. Τρίτος κατέβαινε. Τον είδε σε ένα μάτς με τον Πανιόνιο. Απ' την αριστερά ήταν ο Γιαννούλης. Τον περνάει ένας που είχε υπογλυκαιμία από τον Πανιόνιο. Σαν σταματημένο. Τη δίνει στον άλλο του Πανιονίου. Ξέρω εγώ ποιος ήταν. Ο Λίριτζι ήταν από πίσω. Πάρ' τον κολλάκι. Γεια σου, χαιρετίσματα. Ναι. Έτσι. Λένε και κακές γλώσσες ότι είναι από το ίδιο χωριό του Ζαγοράκη. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Όχι, μόνο το παιδί παίζει καλή μπάλα. Μπορεί να είναι για το ίδιο. Μπορεί να τον κοίταξε ο Ζαγοράκης. Είπε, δε σε τον αλλιώ. Αλλά άμα δεν κάνει, μπορεί να το βάλει στην πρώτη ομάδα επειδή είναι φίλος του Ζαγοράκη. Είναι στις εθνικές τα αυτά. Παίζει στις εθνικές, τον καλούνε. Ενδιαφέρεται ο κόσμος γι' αυτό. Να πάση περιπτώσει. Τώρα τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αριστερό μπακ να είναι πρωτοκλασσάτος παίκτης. Όχι να θέλεις να με πάρεις από εκεί που πονάς και όταν θα φτάσει η ώρα και χρειάζεσαι πάρ' και εκεί. Δηλαδή αν μπορούσες να πάρεις ένα παίκτη σήμερα που θα τον έπαιρνες. Α, στο κέντρο. Κέντρο.
Αλλά στο κέντρο θες δύο. Ο ένας να είναι οχτάρι δημιουργικός και ο άλλος να είναι καθαρό εξάρι. Άρα ξεκινάς παίρνοντας δύο. Που θέλει ο Λουτσέσκου που όλη μέρα βλέπει την Μπαρτσελώνα του Γκουαρδιόλα και θέλει δύο οχτάρια. Η Μπαρτσελώνα τότε είχε Τσάβι Νιέστα, οι οποίοι δεν ήταν σκληροί παίκτες, αλλά την μπάλα την ήξεραν με κλειστά μάτια. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια. Πώς θα πάμε εμείς Ευρώπη με δύο οχτάρια, θα μας πάρουν φαλάγγι. Βλέπεις και πέρσι, όταν παίζαμε άμυνα, δίναμε χώρο στον αντίπαλο. Και τους αναγκάζαμε να κάνουν ψηλές μπαλιές, ήταν πίσω ο Βαρέλα, γεια σου έφυγες. Ναι, αλλά εγώ αγχώνομαι, δεν μπορώ να βλέπω τέτοιο μάτς. Λες να μας τη βάλουν, λες να μας τη βάλουν. Δεν το είχες εσύ αυτό, δεν το έβλεπες. Ναι, βέβαια. Όταν έχεις ένα εξάρι δυναμικό, έναν Βιτόλο σε ένα 80 ύψος, όχι ένα 65. Μεγάλε. Έχεις να δεις τέτοιο παίκτη από τον Βιτόλο, ο οποίος έπαιξε μπάλα στον ΠΑΟ. Και στον Άρη έπαιξε. Και στον Παναθηναϊκό έπαιξε. Αλλά αν ήταν και πιο ψηλός, θα ήταν στην Ισπανία, ρε τηλέμαχε. Ένα 80 είπα, δεν είπα να είναι. Έτσι, ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αυτός ο παίκτης που λες κάνει 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, υπάρχει αυτός ο παίκτης. Υπάρχει. Λέγεται Αμπντουλάχ Τουρέ, παίζει στην Άντ 25. Πού να τον πάρεις αυτό. Και τι θα το δώσει τώρα στη Γαλλία, δεν θα βρεθεί ομάδα να τον πάρει. Περιμένει πάει ο ΠΑΟΚ να τον πάρει. 25 χρόνων. Κοίταξε, στη Γαλλία όμως θέλουν και εξαρόχταρο να είσαι, κατάλαβες. Θέλουν να είσαι και καλός και με την μπάλα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν φέρνουν από την, ένα παίκτες από την Λατινική Αμερική. Δεν μπορεί. Έχει εκεί πέρα το Λίνο που γυρίζει. Δηλαδή έναν Ουρουγουανό, έναν Αργεντίνο, έναν Χιλιανό. Έναν από την Κολομβία έχει τόσο ταλέντο εκείνη η περιοχή του πλανήτη και δεν έχει ένα τέτοιο μέσα να σου του βγάλει και λίγο τσαμπουκάρε μες στην ομάδα. Εγώ για μένα, επειδή πρέπει να πάρουμε όλους του Άγιαξ που είναι στις μικρές ομάδες, να τους πληρώσει, να ξυλώσει τις ακαδημίες και να φέρει αυτούς για να βγάζει δικούς σου παίκτες. Αλλά από την ΚΑΠΑ 13 λέμε τώρα. Ναι. Να του λέει, τι κάνεις εκεί, γιατί κρατάς την μπάλα 15 δευτερόλεπτα, βρε αγόρι μου, γιατί με κουράζεις. Ξανά, να μάθει δηλαδή νοοτροπία και νικητή και ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Πόσο κάνουν αυτοί οι προπονητές του Άγιαξ στις μικρές ομάδες, 500 έχει δημιά, πολλούς στο εξωτερικό, δεν έχει τέτοιους η Ελλάδα καθόλου, δυστυχώς. Τίποτα, η βαριά βιομηχανία του ποδοσφαίρου δεν έχει αγγίξει την Ελλάδα με αποτέλεσμα να διοικείται το ελληνικό ποδόσφαιρο από ανθρώπους που ή το θέλουν αυτό για δηλαδή, να... Το τίκι τάκα από τον Γκουαρδιόλα το πήραν από τον Κρόιφ, το Άγιαξ το πήραν. Μάλιστα. Από εκεί έρχεται. Ναι, δεν ναι. Ήταν το ισπανικό ποδόσφαιρο αυτό. Την Μπαρτσελόνα ο Κρόιφ την έκανε. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό ήρθε από τον Άγιαξ, του Κρόιφ και μετά πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Ακόμα, και βλέπεις τώρα η Μπαρτσελόνα στην Ευρώπη δεν έχει χαθεί αυτό. Δεν έχει τα δύο χαφ. Γιατί η Μπαρτσελόνα με βγάλει στο Μέση είναι μια συνηθισμένη ομάδα. Ρε. Μια ομάδα στη δυναμική της, αλλά δεν θα είναι η Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, να είσαι καλά, τηλέμαχε, να είσαι καλά, να πάρουμε και την τελευταία γραμμή και να πάμε στο διάλειμμα. Ορίστε. Έλα ρε Γιώργο, Μενώτη εδώ πέρα. Κλείσε μου ένα λεπτό, μισό λεπτό, Μενώτη. Μενωτάκο, επειδή θέλω να σε ακούσω και πάω σε διάλειμμα να πάρεις αμέσως μετά το διάλειμμα, αγόρι μου. Θα πάρω μετά, καλά έγινε, θα πάρω. Άτε, ρε τον Τασιάο. Ρε τι λέει, ομολογώ λέει δεν ήταν απλή απόφαση. Δεν βγαίνεις εύκολα από μια εκλογική μάχη ώστε να μπεις χωρίς σκέψεις στην επόμενη. Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που εκτός από εμένα έχει γνώση όλων των επεισοδίων της. Κυρίως αυτών που εκτελήθηκαν πίσω από τον ορατό κόσμο των μέσων και του διαδικτύου. Δηλαδή κατεβαίνεις για βουλευτής και θες, ρε Κυριάκο, τι να σε πω ρε Κυριάκο, θέλω να σε αγαπήσω ρε Κυριάκο και με στεναχωρείς. Δεν με αφήνεις να σε αγαπήσω ρε Κυριάκο, τι το θέλεις το βαρύδι ρε Κυριάκο. Άστονα ρε παιδί μου, τον έστειλε ο κόσμος εκεί που τον έστειλε. Να κάτσε εκεί με τον Ψωμιάδη, με το Ζέρβα, με τον Ορφανό, με την Νοτοπούλου εκεί να κοιτάξουν τη Θεσσαλονίκη. Ντε και καλά να μας τον εβάλει στο κεφάλι.
Τι να σε πω ρε Κυριάκο. Τι να σε πω ρε Κυριάκο. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις κυρίες και κύριοι, η χορηγή της εκπομπής και η παρέλασή τους. Παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Χτυμαπτάγραφα στο Κορτιάτι. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν υπάρχουν άγραφα δίπλα σου στο θρυλικό βουνό που δροσίζει την πόλη, το Χορτιάτι. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Σε πάρω τα χιά, πας σε κάνω το τραπέζι εκεί. Θα κάτσουμε να μιλήσουμε. Μου πεις τι θες από τη ζωή μας ρε φίλε για να φύγεις. Πες μας τι θέλεις να φύγεις. Και αφού τον αγαπάς τόσο πολύ ρε Κυριάκο, κατέβασε τον στην Αθήνα ρε αδερφέ. Φέρε μας έναν Αθηναίο εδώ πέρα. Όποιον θέλεις εσύ. Να μην πεις ότι σε βάζω περιορισμούς. Ξέρεις ποιο θέλω να μου φέρεις. Για σκεφτώ. Ποιο θα μπορούσα να δω. Αυτό τώρα το γιατρό, το Γιακουμάτο. Κυριάκο, φέρε μου το Γιακουμάτο, σου δίνω τα ταχιά ρε φίλε. Θέλω Γιακουμάτο. Φέρε μου Κυριάκο το Γιακουμάτο. Μενού μου όλα τα καλά, τον πάρα πάω στα άγραφα. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Και τον Κακλαμάνο, και αυτό το θέλω, τον Κακλαμάνη. Μαζί, ορίστε, φέρε Γιακουμάτο, Κακλαμάνη και σου δίνω ταχιά. Από 12 ευρώ το άτομο. Χτύμα πτάγραφα στο Χορτιάτι. Και στο www.popavlatagrava.gr 2-31-0-622-705 με 12 ευρώ το άτομο. Δηλαδή κάνεις μια δεξίωση με 100 άτομα και δίνεις μια χιλιάδα και φεύγουν όλοι ευχαριστημένοι, χορτασμένοι με τη μουσική μας, με το ωραίο μας το περιβάλλον, με το πράσινο, με τα πουλάκια να λαλούν και τον ήλιο να χάνεται πίσω από τις κορυφογραμμές του Χορτιάτη. Safety carpets, κολοκυθάς, καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα 2-31-0-762-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας, το συνεργείο το οποίο θα στείλουμε και θα σας εξυπηρετήσει. Και όταν σας το γυρίσουμε πίσω δεν θα είναι σαν καινούριο, θα είναι πραγματικά καινούριο με όλα αυτά τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να το καθαρίσουμε, να το μοσχοβολήσουμε και να μυρίζει λεβάντα και βασιλικό το χαλί σας, το οποίο έχετε επενδύσει επάνω και είναι γεμάτο αναμνήσεις. Και εδώ που τα λέμε, ποιος από εμάς δεν έχει αγαπήσει σε χαλί. Τζίτζιλας, κοσμήματα, το φιλαράκι μου ο Δαμιανός, ο παλιός ο φίλος, ο παλιός ο μάγκας, ο παλιός ο μόρτης, ο παλιός χρυσοχός. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα, στο κέντρο της πόλης. Ρε τον Ταχιάο, δεν ήταν λέει απλή απόφαση, σκασίλα μου ρε Ταχιάο. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα, βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδεόρθωση των παλαιών. Βενιζέλου 20 με τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2-31-0-287-888. Ζητώ, όπως ο Διογέννης με το φανό ζητούσε να βρει άνθρωπο. Και του λέγαν καλά εμείς τι είμαστε και τους έλεγε δεν είστε άνθρωποι, είστε τέρατα. Και εγώ ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο, έτσι και εγώ ψάχνω έναν άνθρωπο που να ξέρει μπάλα. Να μιλήσουμε για μπάλα, μπαλίτσα, μπαλάρα, μπαλά. Ορίστε στη γραμμή, ξέρετε από μπάλα κύριε? Όχι. Δεν ξέρετε. Από τόπι? Ούτε, όσο ζω μαθαίνω. Όσο ζω, ποιος το είπε αυτό?
Γυράσκω, αίτη διδασκόμενος, δε φίλε, πώς δεν το ξέρεις. Εσύ είσαι σοφός γέροντας, να πούμε, εσύ μας τα λες. Σόκρατης. Σόκρατες, δε φίλε. Και πώς το είπε. Το περιστατικό. Δεν μας νοιάζει πώς το είπε, το είπε. Όχι, μας νοιάζει. Μας νοιάζει για να μαθαίνεις εσύ και να μαθαίνει και ο Κοσμάκης. Μην ξεχνάς ότι μας ακούνε χιλιάδες. Ξέρω, ναι. Ξέρεις γιατί το είπε. Γιατί το είπε. Με το παιδάκι που του ζήτησε φωτιά, ρε. Έλα, όχι, φωτιά. Για τσιγάρα, δώσε ρε μια φωτιά, πάπ τον μπικ. Εκείνα τα χρόνια. Για να διατηρείς φωτιά στο σπίτι έπρεπε να είσαι πλούσιος. Διότι δεν υπήρχε αέριο και πετρέλαιο και βάλτε σόμπα και... Τα καλοριφέ. Δηλαδή, τον Ιβάν, δηλαδή. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, όχι, να σαν και εμάς. Δηλαδή, να σε ευκατάστατο. Εντάξει, στο σπίτι σου, τη δουλίτσα σου, το αμαξάκι σου. Να μην είσαι κοπρίτη, δηλαδή. Όχι, κόπρος. Να γυρνά στι λαϊκές αγορές και να. Για να την πέφτεις, να πούμε, σε γειτόνισσες οι οποίες πηγαίνουν να ψωνίσουν εφόδια για το σπίτι τους. Όχι. Κάνανε play, ρε φίλε, και οι αρχαίοι. Έκανε play ο Σοκράτης. Και από κάτω καθαρό. Αβράκοτο. Και πήγαινε και ερχόταν. Ορίστε. Είχε καμιά καλή τίποτα εκεί, καμιά. Η γυναίκα του ήταν άσχημη και όταν την πήρε, τη ζήτησε σε γάμο και τη λέει η μάνα του, λέει, με συγχωρείς, την έχεις δει. Λέει, την ξέρω, την είδα. Λέει, δεν είναι, λέει, για τις ομορφότερες. Λέει, τη φάτσα μου την έχεις δει, λέει. Με τέτοια φάτσα, λέει, τέτοια πρέπει να πάρω. Και πήρε μια γυναικούλα η οποία του βγήκε. Αλλά ήταν αρκουδογυναίκα, δηλαδή δεν είχε κάτι γυναικείο, σαν την τώρα, ας πούμε. Με στεναχώρησες τώρα, αδερφέ. Γιατί, ρε αδερφέ. Γιατί, ρε φίλε, ολόκληρο ο κράτης και πήγες, με πήρες μπάζο, ρε φίλε. Είχε το γνώδι σε αυτό, σου λέει αυτή η φάτσα. Ποιο γνώδι σε αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα σήμερα μαζί σου ο κράτης δεν θα είχε μια... Ποια να σε πω, να πούμε. Τι είναι αυτή, ναι. Μια πελούτσι δεν θα είχε, ρε φίλε, δίπλα του. Μια και μιλήσαμε την τώρα, ας πούμε, θα έπαιρνε τη ράπτη. Δεν θα έπαιρνε την τώρα. Ρε, Σοκράτης, ώρα σου λέω. Εσύ καλή ράπτη, ρε μεγάλη. Δεν έλα, είναι. Ρε φίλε, τώρα. Δεν είναι λίγη ράπτη. Εδώ μιλάμε για Σοκράτης που θα μιλάνε για σένα τα παιδιά μας. Ναι, αλλά ήταν κοντός, φαλακρός, άσχημος, με ρουθούνια πολύ, σαν του Αγκρόπ. Δεν το λέγανε Σοκράτη. Το λέγανε. Άπαξ και το λέγανε Σοκράτη, τελειώσαμε, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν ήθελα δηλαδή να προκαλέσει. Δηλαδή τώρα εσύ είσαι κοντός καμπούρης, φαλακρός και σκάς, να πούμε, με μια Λαμπορντίνη στη Λεωφόρο Νίκης. Δεν θα φορτώσει. Ένα λεπτό, περίμενε. Εδώ είμαστε, λοιπόν, είμαι Σοκράτης, έτσι. Ναι, και σκάς στη Λεωφόρο Νίκης, καμπούρης, φαλακρός, ναι. Με μια Λαμπορντίνη, να πούμε, κάμπριο. Τη γέμισα. Δεν τη γέμισες, ρε φίλε. Αλλά και πας η και ζωή με του πάζο. Ανθρώπου αυτού, ναι. Ο οποίος ήταν πραγματικά και πανέξυπνος και ηθικός και σοφός και όλα τα άλλα, ήτανε πολύ συγκρατημένο. Πρώτα στην αρχαία Ελλάδα η επίδειξη πλούτου, ναι. Ήτανε, δεν ήταν ωραίο, δηλαδή το επιπλέον, το παν μέτρον άριστον το εφαρμόζανε πάρα πολύ. Γι' αυτό το οι Μακεδόνες. Αυτό το είπε. Όχι, δεν ξέρω ποιος το είπε. Α, άλλος το είπε. Οι Μακεδόνες. Τέλος πάντων, γιατί ό,τι, τα και βάλανε... ο Σοκράτης, ναι? Ό,τι και να είπε ο Σοκράτης, φέρε μου το ενδεικτικό να τον βάλω χείρε, φίλε. Γιατί εάν ένας, ακούσεις για ποιο λόγο... Ένας μεγάλος άντρας, είτε λέγεται Περικλής, είτε λέγεται Μέγας Αλέξανδρος, είτε λέγεται ποιος θέλεις, ρε φίλε, πάντα δίπλα του είχε μια γυναίκα που... Ο Περικλής ήταν λαμόγιο, άστο να τον Περικλή. Και είχε, δεν έχει σημασία, είχε την Περίκλεια, ρε φίλε. Όχι Περίκλεια, βρε, όπως τη λέγανε, ρε. Αυτή ρε, Ασπασία, την Ασπασία. Ήτανε βουνό η Ασπασία, να πούμε. Ήτανε βουνό, αλλά ήτανε τέρα. Δεν έχει σημασία. Ήτανε, το δίνε κιόλας, επιχρήμαση. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει. Απλώς θέλω για να το κλείσουμε το θέμα και να πάμε στα σοβαρότερα. Επειδή η φωτιά τότε, για να την κάψεις τότε, ας πούμε, να έχεις φωτιά σπίτι, τη χρειαζόταν ξύλα. Τα ξύλα δεν φυτρώνανε στο σπίτι απ' έξω. Πρέπει να ανεβείς πάνω στο βουνό, να γεμίσεις το γάιδαρο ξύλα, να τον κατεβάσεις και την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Άρα έπρεπε να έχεις υπηρέτη και γάιδαρο. Αυτός που ανέβαινε πάνω έπρεπε να κόψει χόρτα για να έχει ο γάιδαρος να φάει. Και να αποθηκεύσει για να τρώει γάιδαρο στο χειμώνα. Χώρια τα ξύλα. Και τα είχε, λοιπόν. Οπότε οι πλούσιοι είχαν φωτιά. Συνεχόμενοι.
Οι φτωχοί πηγαίνανε, να πούμε, στον πλούσιο και λέγανε, μου δίνεις μια φωτιά. Και παίρνανε φωτιά και ανάβανε το βράδυ 2-3 ώρες, ξέρω εγώ τι, όταν έκανε κρύο. Και μετά τις σβήνανε και την άλλη μέρα το βράδυ ξαναπηγαίνανε και παίρνανε φωτιά. Από τον πλούσιο της γειτονιάς. Δεν κάνει και πολύ κρύο εδώ που τα λέμε. Δεν κάνει, αλλά κάνει 2-3 μήνες κρύο, ρε φίλε. Εντάξει. Εκείνες τις μέρες τώρα. Δεν θα με αφήσεις, βρε τέρας, από το θέμα. Να το σώσουμε, να τελειώνει. Το πας μέσω περιφερειακού. Πας ναι, μέσω... αλλά και εσύ δεν το δίνεις χαβά, το πλατιάζεις. Πώς θα σε νευριάσω λίγο. Έχεις τα δικιά σου. Πάει λοιπόν το παιδάκι, τάκ, χτυπάει την πόρτα, ανοίγει ο Σοκράτης. Να πούμε γεια σας, πώς είστε, καλά, η μαμά, ο μπαμπάς, όλοι καλά. Ο Νίκος από τα Γιαννητσάκια, αυτός καλά είναι. Περιστεράτος ο Σοκράτης. Όλοι περιστεράτη ήταν, αλλά χοντρό πανδύα να μην φαίνεται το ιεράς. Ναι. Λοιπόν, λέει, τι θέλεις παιδί μου, λέει, μια φορά ένα κάρβουνο, λέει, για να ανάψουμε τη φωτιά στο σπίτι. Λέει, ευχαρίστω να σου δώσω, αλλά δεν έφερες, λέει. Μια μασιά, ένα αυτό κάπου, πού θα το βάλεις το κάρβουνο, να το πας σπίτι. Λέει, δώστε μου εσείς, λέει, και εγώ θα βάλω. Λέει, όριστε, εκείνε, λέει, πάρε ένα που θέλεις. Λέει, πού θα το πιάσω, λέει, με το χέρι μου. Λέει, θα καείς. Λέει, δεν θα καώ. Λέει, πώς δεν θα καείς. Λέει, άσε με να πάρω, μωρέ. Να τελειώνω, γαμώ το κάρβουνο που θα με δώσεις. Είπε το παιδάκι. Μα μέσκασες. Εδώ που τα λέμε, μαζάλισες τον έρωτα. Με το βρωμοκάρβουνο σου. Πάει το παιδάκι, παίρνει το φαράσι, βάζει λίγη στάχτη επάνω, πιάνει και τη μασιά, βάζει πάνω στη στάχτη το κάρβουνο. Λέει, ορίστε, το πήρα. Και εκεί είπε ο Σοκράτης, γυράσκω αίδη δασκόμενο. Και χρειαζόταν, ρε φίλε, να πάει το πιτσιρίκι να πούμε στο Σοκράτη για να τον πάρει. Τι να κάνει ο Σοκράτης, να βγαίνει στον δρόμο. Γιατί δεν πήγε, ρε φίλε, να πούμε εκεί στα άγραφα, να πούμε που έχει 18 τόνους κάρβουνο και ψήνει τις παρτσέτες, να παίρνει και κανένα κομμάτι και να φεύγει. Τώρα να ανεβαίνει πάνω στο βουνό, δίπλα ήταν ο Σοκράτης. Βέβαια, θα έπαιρνε και το κατσικάκι του, να πούμε, θα τον έκανε και εκεί ο αγραφιώτης αυτός που έχει τα άγραφα, να πούμε, τον έδινε και κανένα μπουκάλι. Ο Κατσούλης, ο κύριος Κατσούλης. Ο Κατσούλης θα τον έκανε μάγκα, να πούμε, και δεν θα χρειάζεται ο Σοκράτης τώρα να μας λέει τα δικά του. Έχεις τα δικιά σου, ρε φίλε. Πώς, ρε φίλε. Βουνό το δίκαιό σου. Δηλαδή θα πας στα άγραφα και θα φύγεις έτσι, ρε φίλε. Όχι, θα σε βολέψει, ρε. Πώς να πούμε. Ο Κατσουλάκος είναι αστέρι. Ανάλογα τι είσαι. Είσαι Κυριλέτας, σου δώσε ένα μπουκάλι ωραίο κρασί. Είσαι κανένας λαϊκός, σου δώσε κανένα μπουκάλι ρετσίνα. Δεν φεύγει σχήμα όμως. Μάλιστα. Θα σε δώσω. Να μην ξαναπάς την άλλη μέρα. Όχι, ρε φίλε. Μια φορά, ρε φίλε, θα πας. Είπαμε, ρε φίλε, εντάξει. Πώς κάνανε οι άλλοι, την ξέρεις την ιστορία που πλακώσαν το γάιδαρο. Όχι, δεν ξέρω ούτε με νοιάζει να τη μάθω. Εντάξει, για πες παρακάτω. Μα πήγανε στην πόπο και με λέει, πες παρακάτω. Άστα τώρα, θα τα πούμε σε καμιά άλλη εκδρομή. Σε άλλη εκδρομή. Πάμε στα θέματά μας. Θα μας μιλείς για τους γαρδάρους, θα μας αισθάνεις να πούμε. Πάμε στα θέματά μας στα σοβαρά. Κάτσε είδε να μαμά. Πάρω τη γραμμή να μην περιμένει. Ορίστε η επόμενη γραμμή. Ορίστε. Περίμενε Μενώτη έχω. Νίκο. Να τον αφήσουμε να βάλει μια την κασέτα ή θα μας πει τα ίδια. Πώς τη βλέπεις, θα πει άλλα. Να δούμε, για βάλε να δούμε τι έχει να μας πει. Κασέτα, Μενώτη σε κυνηγάει αλίπητα ο κύριος Κώστας από την Κατερίνη. Γιατί με κυνηγάει, ρε. Γιατί λέει, λες ότι δεν έχει δικαίωμα να είναι άλλη ομάδα εκτός από ομάδες της Βορείου Ελλάδος. Εγώ έτσι λέω να πούμε. Εμείς οι Μακεδόνες αυτό λέμε, αυτό αισθανόμαστε, αυτό νιώθουμε. Και αυτό λέμε. Θα κάνω μια ερώτηση στο Μενώτη. Βεβαίως, πάρτε την μπάλα. Αν είναι κάτι κατεβαίνω κάτω στην Αθήνα της προάλλης. Εγώ νομίζω αυτό που λέω είναι το σωστό και αυτό που λέω ο Κυρκός είναι το λάθος. Και ας το δει το λάθος. Περίμενε, Μενώτη, θα κάνω μια ερώτηση. Κάτσε λίγο να σε κάνει μια ερώτηση ο Νίκος. Έλα. Λοιπόν, κατεβαίνω που λες κάτω στην Αθήνα με την οικογένεια, πηγαίνουμε Ακρόπολη, πηγαίνουμε στο Ψηρή. Ξαφνικά να πούμε εγώ, ο γιος μου μεγάλος έχει μια μπλούζα του ΠΑΟΚ φοράει. Και ξαφνικά εκεί πέρα είναι δύο Αθηναίοι καπιτάκια, να πούμε, ξέρω εγώ, τι έγινε, πιάνουμε την κουβέντα και να σου ο Μπίσεσβαρ και να σου ο Πασχαλάκης και να σου ο Βιερίνια κτλ. Λέω τα καλάκια, τι ομάδα είστε, λέει, ήμασταν Ολυμπιακός, λέει θείο, κύριε μάλλον γιατί αυτοί το θείο δεν το έχουνε, αλλά θα γίνουμε ΠΑΟΚ. Λέω, προσέξτε να δείτε καλά, δηλαδή ήσασταν γάβροι και θα γίνετε ΠΑΟΞΑ και τώρα μιλάμε για 10 χρονών παιδάκια. Λέει, ναι, λέει, μας αρέσει ο ΠΑΟ, ξέρω εγώ, δυνατός, τον έχει πατήσει το γάρο, τον έκανε, τον έρανε. Πάω, βγάζω ένα φανελάκι που έχω μέσα
με το σύνδεσμο εδώ το δικό μας, το δίνω στα παιδάκια. Πάω ξάκια τα παιδάκια, φωτογραφίες το ένα το άλλο. Δηλαδή, αυτά τα παιδάκια τώρα που γίνονται πάω και εμάς μας χαλάει. Ρε μενώ ότι κάτω στην Αθήνα που είναι και από τα πατήσια. Όχι, ρε, όχι ρε Νίκο, δεν μας χαλάει. Αλλά άλλο το άλλο. Το άλλο. Άλλο αυτό που λες με τα παιδάκια. Δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ δημιουργεί ο παδούς με τη μαγιά του και με την αυθεντικότητα. Έτσι, έχει δίκιο Μενώτη. Και επειδή σε εμείς μια ζωή, ρε Νίκο, έχουμε αντιπαλότητα με τους από κάτω, για τις αδικίες που έχουμε υποστεί, γιατί αυτοί έχουν την εξουσία, αυτοί έχουν όλα τα μέσα και εμείς μια ζωή την τρώμε στην πάπα, δεν δικαιούται ο κύριος Κώστας που είναι και της πιάσης, που έχει και μια αλφα ηλικία και τα γνωρίζει πράγματα καλύτερα από τον καθένα, να υποστηρίζει αυτούς που εμείς τους κυνηγάμε και δεν θέλουμε να τους βλέπουμε και τους συγχαινόμαστε. Ή το ένα ή το άλλο. Πώς θα γίνει, ρε Νίκο? Εμείς δηλαδή που γίναμε παοξίδες, είμαστε κούφοι. Μπορεί ο κύριος Κώστας να υποστηρίζει την ΑΕΚ λόγω Κωνσταντινούπολης, ρε. Καλά, εμείς τι είμαστε, της Άκυρας? Εμείς από πού είμαστε, από τη Βάρνα, ρε? Ο Πάχος της Κωνσταντινούπολης, κάτσε ρε Νίκο. Ο Πάχος της Κωνσταντινούπολης δεν το γεμίζει, δεν του καλύπτουμε τα γούστα και του καλύπτει η χαβούσα. Η Φιλαδέλφια που είναι γεμάτη αδερφές και αδέρφια. Αμετρελάνε ο καθηγητής. Γιατί τότε εκείνη την εποχή που μπορεί να ήταν μικρός, μπορεί να ήταν μέσα στα κόλπα ρε Νίκο. Νίκο, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ένα και ένα κάνουν δυο. Αυτή επειδή σου πέσα στη λούμπα και φάγα τον παπά και υποστηρίζουν αθηναϊκές ομάδες και επειδή σε αυτό το πιστεύω τους δεν συμπαθίζει με αυτό που υποστηρίζουν, πάνε να τα παλώσουν και, αλλά δεν παλώνονται. Δηλαδή αυτά είναι για γέλια. Για τον κάθε Κυρκώστα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον κάθε Κυρκώστα. Και ένα παραπάνω που έχει τον εγγονό του Παοξάκη και τον Γουσάρο και του το έχω ξαναπεί να παίρνει μαθήματα από τον εγγονό του, να ακολουθεί τα βήματα του εγγονού του και να γίνει και αυτός Παοξής και να πηγαίνουν μαζί δύο-δύο. Δύο εγγόνια είναι, δεν είναι ένα Μενώτη. Δύο εγγόνια, ένα παραπάνω, δύο εγγόνια Κυρκώστα Παοξάκια και για ένα λόγο παραπάνω πρέπει να τα δείξει στο σωστό τον δρόμο, ότι ο Παοξ είναι σωστός δρόμος και ότι καλός κακός. Ναι, μένει εσύ μεγάλος, έκανες μια λάθος επιλογή. Διόρθωσέ την, δεν σε είπαμε τίποτα. Βέβαια. Δεν είπαμε τίποτα κακό. Ποτέ δεν είναι αργά. Βρε, ποτέ δεν είναι αργά. Και στο κάτω-κάτω εμείς δίνουμε, είμαστε αντίπαλοι με την Αθήνα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ή έχουμε μια αντιπαλότητα ή εμείς ή εσείς. Γιατί δηλαδή να υποστηρίζει τους από εκεί. Και όχι τώρα δεν το γουστάρει τον Πάοκ, ρε Μενώτη. Δηλαδή, όταν μιλάει κύριος Κώστας για τον Πάοκ, δεν το γουστάρει. Τα εγγόνια των Χαβουζίων είναι πιο άξια από τα εγγόνια τα δεκάτου της Κατερίνης που είναι παόκια. Γιατί θα τρελαθούμε τώρα με αυτά που λέμε. Γιατί είπαμε ο Πάοκ είναι αξία, είναι ιδεολογία και γι' αυτό γίναμε Πάοξης. Από ιδεολογία και από αξία και από μαγιά και από υπερηφάνεια. Αυτοί πήραν τους τίτλους όπως τους έχουν πάρει μια ζωή με το κατεστημένο, γιατί όλα τα έχουν στα χέρια τους. Καρπούζια, πεπόνια, μαχαίρια, πυρούνια, τραπεζομάτια, όλα δικά τους και την κάνουν τη μοιρασιά όπως γουστάρουν αυτοί. Δεν γίνεται, ρε Κυρκώστα. Πασχάλη, ερώτηση. Μενώτη, ρε. Πασχάλη, λέω. Μενώτη, συγγνώμη, συγγνώμη τον Πασχάλη. Μενώτη, ερώτηση. ΠΑΟΚ γεννιέσαι ή γίνεσαι? Και τα δύο. Κοίταξε να δεις. ΠΑΟΚ και γεννιέσαι και γίνεσαι. Γιατί μεγαλώνοντας, όταν βλέπεις τα πράγματα και καταλαβαίνεις ορισμένα πράγματα και βλέπεις ορισμένες αλήθειες, βλέπεις την πραγματικότητα και τη διαφορά που έχει ο ΠΑΟΚ με τις άλλες ομάδες. Να σου πω, Νίκο, όταν κατέβηκα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, είχα κατεβεί με ένα φιλαράκι και με τη γυναίκα μου, στο τελικό, στο 4-1 που κάναμε τον Μπουρκουμπέ. Βλέπω τι θα έχουν να πούμε, δύο πιτσιρικάδες, καμιά 19-20 χρονών και ομορφούλιδες και δυο, και τους ακούω μιλάνε αθηναϊκά και ΠΑΟΚΑΡΑ και ΠΑΟΚΑΡΑ και αθηναϊκά. Και με κοιτάει η γυναίκα μου, λέω εσύ αυτή η Αθηνέ. Λέω κάτσε να τους ρωτήσω, λέω Αθηνέ πρέπει να είναι. Εμείς δεν τα λέμε στα συστήματα έτσι στις λέξεις. Και σε μια μέρα, ο ήλιο, έσω, εγώ, πιο, αυτή τα λέμε πιο τραγουδιστά, πιο ελαφριά, πιο αυτά. Λέω ρε παιδιά, να σας ρωτήσω, λέω από Αθήνα είστε εσείς. Ναι, με λέω φιλαράκι από Αθήνα. Λέω και πώς λέω Θεσσαλονικής από Αθήνα και είστε πάω. Και... Όχι, με λέει Αθηνέ είμαστε. Και ο μόλις μου το λέει Αθηνέ είμαστε και πάω να πούμε, ανατριχιάζω ο Νίκος όπως το λέω τώρα και λέω καλά ρε, πώς γίνατε παοξίδες. Άκου τι με είπαν τα παιδιά, φιλαράκι εμείς γίναμε πάω γιατί δεν γουστάρουμε αυτό το δεδομένο που έχει η Αθήνα και τα θέλει όλα δικά τους και γουστάρουμε την αντίσταση που μοναδική αντίσταση σε αυτούς είναι ο πάω και γι' αυτό γουστάρουμε πάω. Άκου άποψη, άκου ιδεολογία. Αυτοί είμαστε Νίκο εμείς οι παοξίδες και δεν γίνεται κάτω τα παιδάκια. Και όλοι οι Αθηναίοι Νότιοι να είναι πάω από ιδεολογικής άποψης και από αξίας και να έχουμε εδώ πέρα τους δικούς μας. Μενώτη, κλείσε, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Νίκο, θα σε πάρω εγώ σε δύο λεπτά να τη συνεχίσουμε τη συζήτηση. Τελείωσε, Μενωτάκο μου, έλα γόρι μου.
Ναι, κατάλαβες λέει Νίκο, έχει διαφορά. Μη συγκρίνεις εσύ τον ΠΑΟΚ με αυτούς εδώ πέρα τους από κάτω. Και είναι ντροπή, το έχω ξαναπεί, δικοί μας άνθρωποι Μακεδόνες, Βορειοελλαδίτες, να υποστηρίζουν αυτούς. Είναι κόκκινη κάρτα. Καλώς κακώς υποστηρίζουν την Αθήνα, να το αλλάξουν τώρα. Μια και που αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πρωταγωνιστής, δείχνει τη μαγιά του και θέλουμε να το μεγαλώσουμε κι άλλο και να είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη, γιατί εμείς τώρα με τη δυναμική και με το μέταλλο που έχουμε εμείς οι παοξίδες, δεν είναι να είμαι ο πρώτος όταν έχω χρήμα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το δεδομένο. Εγώ θέλω να γίνω και πρώτος σε όλη την Ευρώπη, να με θαυμάζει και να με χειροκροτεί όλη η Ευρώπη. Και θέλω να πω και κάτι, Γιώργο. Τώρα, μια παλιά μας ακροάτησα, παοξού, μια κυρία Εύη, έκανε μια εγχείρηση. Έκανε, τι έγινε. Την άκουσα στο Λίμπερο, στο Κωστή που πήρε τηλέφωνο, ότι έκανε την εγχείρηση, πονάει, λέει, είναι καλά κι αυτά. Ωραία. Τα περαστικά μας, τα χαιρετίσματα. Την αγαπημένη μας κυρία Εύη, περαστικά, βέβαια. Κυρία Εύη, και να περαστικά της και όλα θα πάνε καλά. Και αυτή η γυναίκα, Γιώργο, με έκανε εντύπωση όταν είχε πάρει μια φορά ένα τηλέφωνο. Έχασε, λέει, το γιο της που ήταν άρρωστος ΠΑΟΞής και άκου τι είπε η γυναίκα και με συγκίνησε, λέει, Γιώργο. Για να δει το ΠΑΟΚ, τι φιλοσοφία είναι, τι ιδεολογία είναι και τι καταστάσεις δημιουργεί. Τώρα σα λέω και συγκινούμε. Άκου τι είπε η γυναίκα, έρεσε. Έχασε το γιο της πριν χρόνια, άρρωστος ΠΑΟΞης και λέει, θα τα βγάλω, λέει, τα μαύρα όταν ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Άκου η γυναίκα πώς αισθανόταν για το γιο της που ήταν ΠΑΟΞης και για τον ΠΑΟΚ. Αυτοί είμαστε εμείς οι ΠΑΟΞίδες. Κατάλαβες, Νίκο? Και δεν δικαιολογείται ο Κάθε Κώστας και κάθε Πασχάλη να υποστηρίζουν τη Χαβούσα και το διάλειμμα, Νίκο, επικοινωνούμε ξανά μαζί. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Είτε πάω και είτε Άρης, βέρες Τζίτζιλα θα πάρεις. Γεια σου Δαμιανέ, και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε εμάς θα βρεις. Οικογενειακή επιχείρηση χρυσοχών Τζίτζιλα με τα πιο in μοδάτα κοσμήματα. Πάμε στις γραμμές, ορίστε. Έλα γέροντά μου. Έλα φίλε μου. Έχουμε μια γραμμή ακόμα να την πάρουμε και να κλείσουμε σιγά σιγά μαζί. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου κύριε Κώστα, αγαπημένε κύριε Κώστα. Γίνεται. Είδες χθες το μάτσο, τι έπαιζε η Βραζιλία, κάτι έπαιζε, με ποιους έπαιζε? Νίκησε 3-0 την Βολιβία. Α, μπράβο. Με δύο γκολ, στο δεύτερο μήχρον τα έβαλε τα γκολ. Δύο γκολ ο Κουτίνιο της Μπαρσελόνα και ένα ο Έβερτον. Δεν παίζει ο Νεϊμάρ. Μετά από εκείνο το σκάνδαλο που έγινε, τα είχα είπαν τραυματίας, αλλά τον αποκλείσαν για να μην ανασταθεί. Πήγε να βιάσει ένα κοριτσάκι. Για να μην ανασταθεί. Οι εκβιασμοί πέφτουν σύννοφ. Είχε ανάγκη να βιάσει τώρα ο Νεϊμάρ που μπορεί να έχει όποια θέλει τώρα. Ο Τρόσκαν που τον έχασε τη ραδί της Ευρώπης τώρα. Ανώμαλη. Γιατί που τον κατηγόρησαν το strong scan, άμα την έβλεπε τι λογιά είναι, ναι, θα τρέχεις να κρυφτείς. Α. Ναι. Μια 180 κιλά. Ναι, αλλά επάνω της βρέθηκε... Πάψε τώρα, βρέθηκε και δεν βρέθηκε. Σπέρματος. Τα ξέρουμε αυτά τα κόλπα. Α, μάλιστα. Εντάξει. Σήμερα πάντως έχει... Ζέστη. Στις 10 η ώρα, στις 7 η ώρα έχει μαγνητοσκόπηση το χθεσινό Βραζιλία-Βολιβία, το αθλητικό κανάλι του Earth Sport. Ναι. Μετά στις 10 η ώρα έχει, παίζει η Βενεζουέλα και στις 1 η ώρα είναι καλό, παίζει η Αργεντινή. Καλή ώρα. Μία η ώρα το δώσεις, ρε παιδί μου, και στις 10. Το άλλο 3 η ώρα. Μία η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Εντάξει. Θα βρικολαγιάσουμε, εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι γίνεται Γιώργο, η ΑΕΚ άρχισε να ξεπουλάει. Έδωσε μπακασέτα με 1 εκατομμύριο στην Τουρκία, άλλα 8 εκατομμύρια τη δίνουν για τον Μπάρκα. Άμα ερχόταν άνθρωπος να μου πει να αγοράσω 1 εκατομμύριο τον μπακασέτα, μπορεί να βρίσκα τρόπο να τον σπάσω τα δόντια.
Εγώ αυτόν και τον Κλουναρίδη τους κυνηγάω από τότε που ήρθαν. Νίκο, τι γνώμη έχεις για τη μεταγραφή Μπακασέτα στην Τουρκία? Είναι, πιστεύω, μανατζερικό σύστημα αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι θέμα μανατζαρέων, κάτι περιμένει ο Μελισανίδης. Κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Ίσως να είναι και το γεγονός ότι ο μάνατζερ που κανονίζει για τον Μπάρκα να φύγει και η σαβούρα που λέγεται Μπακασέτας. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Και ο Κλουναρίδης να πει, ο μόνος που με ενόχλησε που φεύγει, γιατί δεν του δώσαν ευκαιρίες, ήταν ο Γιαννιώτας. Δεν του δώσαν ευκαιρίες. Γι' αυτό είσαι άμπαλος. Ρε. Η αξίδηση είναι άμπαλος. Δεν του δώσαν ευκαιρίες. Τι τώρα, ευκαιρία να το δώσουν, ρε. 10 χρόνια μπάλα παίζει. Ακόμα ευκαιρία να πάρει. Δεν το βλέπεις. Δεν τον βάλανε να παίξει καθόλου. Αφού δεν τον βάλανε. Άντε, με την Τρίπολη μάτια έβγαζε τώρα και έπαιζε μετά Β' Εθνική Ισπανίας τώρα. Άσε το. Σε αυτή την ΑΕΚ ο Γιαννιώτας, ειδικά όταν δεν υπάρχουν εξτρέμ στην ΑΕΚ, νομίζω ότι ήταν αναντικατάστατο μέλος, φίλε Γιώργο. Ναι. Δηλαδή έπαιζε με τον Μπακασέτα εξτρέμ και με τον Μάνταλο και είχε την πολυτέλεια, ας πούμε, να έχει ένα Γιαννιώτα στον πάγκο. Μήπως είναι κουσουρλής, ρε. Ρε δεν είναι. Νίκο. Κοίταξε, μήπως είναι κουσουρλής. Ο Γιαννιώτας, φίλε Γιώργο, είναι μια μικρογραφία Σαλτικίδη. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ καλά γυμνασμένος, σοβαρό παιδί, σωστό παιδί. Δεν έχει δώσει δικαιώματα, είναι αθλητής. Είναι και όταν μπαίνει, είναι τίμιος δηλαδή στο παιχνίδι του. Δεν είναι αυτός που θα σου δώσει το 10 βέβαια, αλλά ούτε θα σου δώσει το 2. Αφόρησα πως δεν έπαιξε στην ΑΕΚ. Δηλαδή πίστευα στην ΑΕΚ ότι και ο Αλμπάνης θα πάρει μεγαλύτερες, σαν εξτρέμ δηλαδή, μεγαλύτερες συμμετοχές, αλλά και ο Γιαννιώτας. Καλά, έχει τραυματισμό ο Αλμπάνης, Νίκο. Είχε τραυματισμό λόγω του ότι δεν είχε μια σταθερή πορεία και πίεσε τον εαυτό του για να μπει γρήγορα στην ΑΕΚ. Δεν είχε ρυθμό το παιδί και τραυματίστηκε. Καλά γυμνασμένος. Και ο Αλβάνης, ο οποίος έχει ποδοσφαιρική παιδεία Γερμανίας. Είναι στις σχολές Γερμανίας μαθημένος. Μάλιστα. Αυτό λέω και εγώ, γιατί ο Γιαννιώτας είναι μπουκαδόρος παίκτης. Μπορεί να μην σκοράρει εύκολα. Αλλά αναστατώνει, ρε παιδί μου. Κοίταξε, κύριε Κώστα, από την πλευρά που είχε αν έπαιζε στη γραμμή επάνω ο Γιαννιώτας με Λιβάγια και με Πόνσε μπροστά στη σέντρα ή στο σπάσιμο που θα έκανε, γιατί ο Γιαννιώτας έχει την ιδιότητα να παίρνει επάνω τους αμυντικούς του. Μπορεί ο Πόνσε να έχει άλλα 7-8 γκολ. Ο Λιβάγια άλλα 3-4. Δεν χρειάζεται να τα βάλει αυτός. Ναι. Ο οποίος όντως, αν το Φετβατζίδι είναι χαζογκόλης, συμφωνώ μαζί σου. Σε αυτό. Άρα είναι αδικημένος. Εν τω μεταξύ αυτόν και τον Τσόσιτς που διώχνουν τον αμυντικό έχουν συμβόλαιο μέχρι το 21. Ναι. Έχουν το συμβόλαιο μέχρι το 21. Τώρα πόσο καινούργιος ο προπονητής έκρινε και δεν τον παίρνει στην προετοιμασία, αφού δεν τον είδες, ρε. Χαρτάκι, δεν ξέρω. Μερικά πράγματα εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω πώς γίνονται. Κύριε Κώστα, είναι απλά τα πράγματα. Όταν έρχεται ένας καινούργιος προπονητής, ο πρόεδρος παρεβαίνει και του λέει αυτόν και αυτόν και αυτόν, είτε τους δεις είτε δεν τους δεις, είναι ξένο σώμα για την ομάδα. Τους έχω διωγμένους για κάποιους λόγους δικούς μου. Δεν μπορεί να επέμβει και ο προπονητής, τι να πει. Εκτός άμα τους δει, όπως είδε το Λιμίνιο που έφυγε και του κατέβασε το πούλμαν ο Λουτσέσκου. Άμα πει ο Θεός όχι, είναι όχι. Άμα πει ο Μελισανίδης δεν τον θέλω, δεν πάει να είναι ο Μαραντόνα. Ναι, δεν τον είδε ούτε σε προετοιμασία. Είναι σωστό αυτό? Πώς δεν είναι? Είναι σωστό αυτό. Δηλαδή ο πρόεδρος της σειρά της Μπαρτσελόνα ανακατεύεται. Σίγουρα. Είναι δυνατόν τώρα? Μόνο εδώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Θα ακούσω τον Νίκο. Να σε καλά, έλα να Νίκο. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Νίκο, τι βλέπεις? Λοιπόν, δεν γίνεται κίνηση, δεν κινιέται φίλος στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Μη σ' ανησυχεί αυτό, φίλε Γιώργο, καθόλου. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ξέρει τι ζητάει, ξέρει τι θέλει. Και δεν χρειάζεται να έχεις άγχος γι' αυτό, διότι δεν είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να δείξει πανικό για να πληρώσει στον πανικό της επάνω περισσότερα χρήματα. Ναι. Γίνεται, φίλε Γιώργο, ένα τεράστιο παζάρι. Καταρχήν πρέπει να ξέρεις ότι
δεν είναι μόνο το τι θα αγοράσουμε εμείς. Είναι και ότι μας ζητάνε πολλούς αθλητές μας. Ας τα πάρουμε, επειδή λίγο το έχεις αυτό το θέμα και θέλω τη γνώση σου. Ναι. Οι Σέρβοι βγάζουν προς τα έξω ότι διαπραγματεύεται ο Κάνιας, λέει, με τον Ερυθρό Αστέρα. Εδώ ο δεν Κάνιας... υπάρχει πονηριά. Παπάς. Ναι, ρε. Κοίταξε Γιώργο, ο Κάνιας είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι ελεύθερος πλέον. Μπορεί να διαπραγματευτεί με τους πάντες και τα ναι, πάντα. Να διαπραγματευτεί, αλλά είναι δυνατόν τώρα να απορρίπτει 500.000 πρόταση από τον ΠΑΟΚ και να διαπραγματεύεται με 500.000 να πάει στον Ερυθρό Αστέρα από ό,τι γράφουν οι Σέρβοι. Ναι, δεν είναι καθόλου περίεργο, φίλε Γιώργο, γιατί εκεί μπορεί να βρει θέση βασικού. Τι βασικού, ρε, 32 ΠΑΟ... χρονών τώρα, γιατί τον κάνει 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ και πάει 34. Κοίταξε να δεις, όταν ήρθε ο Γκαρσία στην ομάδα, ο οποίος ήταν στα ζήτητα, ο Παύλο Γκαρσία, ήταν να σταματήσει το ποδόσφαιρο ή όχι, ναι. Είχε κάποιες προτάσεις από μεγάλα κλαπ, τα οποία τα απέρριψε, γιατί ήταν ένας αθλητής ο οποίος ήθελε να παίζει. Ήρθε λοιπόν στον ΠΑΟ και αναγεννήθηκε. Εντάξει τώρα, μιλάς για τεράστιο μέγεθος, ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, θέλω να σου πω την οτροπία, δεν θέλω να σου πω για το μέγεθος. Θέλω να σου πω ότι ένας μετά αθλητής... είναι υποβαθμισμένο το Βελιγράδι λεπτά. Τώρα μπροστά στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε Γιώργο, ένας αθλητής είτε παίζει στο Βελιγράδι, είτε παίζει στη Σόφια, είτε παίζει στη Λίβερπουλ, θέλει να παίζει. Δηλαδή, καλό είναι το συμβόλαιο τα 500 χιλιάρικα, αλλά θέλω και να παίζω, σου λέω. Ναι, ρε φίλε, να παίζεις, δεν είναι, αφού παίζεις. Πέρσι έχασες τη θέση γιατί τραυματίστηκες. Τι άσε βάζαμε, τραυματίστηκες. Δεν έχανε ούτως ή άλλως τη θέση. Εμένα αυτό με τον το παίχτη από τη Σερβία δεν μου αρέσει αυτή η είδηση. Σημαίνει ότι κάτι θα γίνει άλλο. Ό,τι θέλει ας γίνει. Αυτή τη στιγμή καταρχήν να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ έχουν πέσει πολλοί μανατζαρέοι οι οποίοι ζητάνε αθλητές μας. Ποιους θέλουν δηλαδή, Νίκο, τι μαθαίνεις? Ζητάνε. Ζητάνε τον Κουλούρη, ζητάνε τον Μπέλκα, ζητάνε τον Πασχαλάκη, έτσι. Ζητάνε και άλλα παιδιά, να μην λέμε τώρα ονόματα. Αυτό που είναι σίγουρο στην ομάδα μας... Το Γιαννούλη λέει ζητάνε. Το Γιαννούλη, πολλοί. Δηλαδή, όχι μόνο για φέτος, αλλά βάζουν πλώρη ότι κοίταξε να δεις, εμείς τον βλέπουμε. Έχε τον εσύ, θα σου κάνουμε την πρόταση την ώρα που πρέπει. Λοιπόν, δεν είναι ένας πρωταθλητής Ελλάδος αίτητος, ο οποίος έχει παίξει, έχει ακουστεί στην Ευρώπη, φίλε Γιώργο. Άρα δεν είναι μόνο το ποιους θα πάρεις, αλλά είναι και ποιους θα σε πάρουνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που είναι σίγουρο για την ομάδα είναι ότι έχει φύγει σίγουρα ο Ρέι, ο Γλύκος, ο Ολιβέιρα, ο Μαλεζάς, ο Τόσκα, ο Σαμπάνης, ο Σάρχοφ, ο Καρέλης. Και μπορεί να φύγει ο Κάνιας και ο Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί είναι πολύ κοντά στις Ταταρλιέγγυες. Δηλαδή, μην υπολογίζεις και τον Καντουρί 100%. Μπορεί η Ταταρλιέγγυες να σου κάνει μια πρόταση και να σου πάρει τον ποδοσφαιριστή. Ναι, βρε Νίκο μου, αλλά από όλους αυτούς για κανένα δεν έκλαψα. Δεν έχει σημασία αν έκλαψες ή δεν έκλαψες. Είναι μια σταθερή μέσα στο ρόστερ, το οποίο ρόστερ γεμίζει. Και πρέπει να βρεις, ας πούμε, τους ανάλογους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές χωρίς πανικό, γιατί όταν έχεις πανικό τα συμβόλαια εκτοξεύονται στα ύψη. Βεβαίως. Αρχίζουν οι μανατζαρέοι να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Πρέπει να είσαι σταθερός, πρέπει να έχεις την δεύτερη γνώμη και πρέπει στο παιχνίδι της διαπραγμάτευσης να έχεις τον πρώτο λόγο. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται οπωσδήποτε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα. Χάφ. Κάτσε, πάρ' τα ένα-ένα. Αυτό το από την Ξάνθη δεν τον έχει κλείσει. Τον έχει κλείσει? Δεν ξέρω. Άκουσες εσύ να λέει ότι τον κλείσαμε? Όχι. Τα λόγια είμαστε ακόμα. Ναι, με τα λόγια. Με τα λόγια. Και ο Σίλβα, Πασχα... και αυτός με τα λόγια είναι. Ο Σίλβα, καλά, ας του Σίλβα. Ο Σίλβα δεν είναι. Ο Ζίβκοβιτς και ο Σίλβα είναι στα λόγια. Άρα λοιπόν χρειάζεται δεύτερο τερματοφύλακα. Πίσω από τον Πασχαλάκη. Μαζί με τον Μελισσά να γίνουν οι τρεις. Έτσι. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε χαφ. Χαφ, σου λείπουνε 5 χαφ από πέρσι. Όχι 5 χαφ, σου λείπουνε 3 χαφ. 5 ναι, σου λείπουνε. 5 έχουν φύγει, ναι. Σου λείπουν αυτή τη στιγμή 3 χαφ ποιοτικά. 3 δηλαδή, Ζάχοφ, Κάνιας, Ολιβέιρα και οι δύο οι κουλοί. Ο ναι. Μαωρίτσιο με τον Βέρμπλουμ. Με τον Βέρμπλουμ. 5. Ναι. Και έχεις για εξαροχτάρι, γιατί δεκάρια έχεις τον Μπέλκα με τον Μπίσεσβαρ, έχεις μόνο τον Μίσιτς από πέρσι. Έτσι. Τον οποίον... Άρα λοιπόν χρειάζεσαι χαφ,
Χρειάζεσαι τουλάχιστον τρία. Σίγουρα. Εξτρέμ που θέλει. Θα έχει πωλήσει τα εξτρέμ. Να ξέρει. Δηλαδή. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Ενρίκε. Πρώτον. Ναι. Τον έχω πάντως. Ο Λέο Ζαμπά παίζεται να μείνει να φύγει. Και αυτό είναι υπό διαπραγματεύσεις. Ειδικά τώρα που είναι και σε εφαρμογή το Copa America, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Γίνεται ένα μεγάλο παζάρι εκεί. Ίσως γι' αυτό λίγο και να καθυστερούν κάποιες μεταγραφές, φίλε Γιώργο. Γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός στη Λατινική Αμερική, γενικά στην Αμερική εκεί. Και δεν ξέρεις αν θα έχεις Λέο Ζαμπά ή δεν θα έχεις, άρα χρειάζεσαι οπωσδήποτε εξτρέμ. Γυρνάει βέβαια ο Λάμπρου, ο οποίος για μένα κάνει λάθος που γυρνάει τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχει πάρει πολλά παράσημα. Άστον αρέ, μπορεί να βγάλει μάτια στον ΠΑΟΚ τώρα, μην κάθεσαι δεν πάνω θα του. Δεν θα μπορέσει να έχει τις συμμετοχές. Δεν το ξέρεις, άστον έχει... μπορεί να πάει στην προπόνηση το καλοκαίρι και να μακάρι. Είναι... Να βγάλει μάτια μακάρι. Και να λες... Εγώ μακάρι. Αυτό που είδα είναι ότι έχω έξι εξτρέμ σήμερα. Ναι. Και είναι όλα δεξιά. Έναν αριστερό δεν έχω. Δηλαδή, ναι. Ο Ζαμπά ένας, έτσι. Ο Λιμνιός δύο. Ο Ερίκε τρεις. Ο Λάμπρου τέσσερις. Ακόμα... Γιατί ο Ερίκε μπορεί να παίξει αριστερά. Μπορεί, ναι, αλλά το πόδι του είναι το δεξί. Και ναι, ο Λάμπρου αριστερά έπαιξε στην Ολλανδία. Αν δεις τα βιντεάκια που ανέβασε ο ΠΑΟΚ, εδώ στο ΠΑΟΚ 24 το είδα. Όλες οι επιθέσεις που κάνει πάνω στον ασβέστη από αριστερά, τις κάνει με το δεξί το πόδι. Μπες μέσα να το δεις στο Λάμπρο. Πρέπει να πω ότι στο καινούριο ποδόσφαιρο που παίζουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γενικά, πολλοί προπονητές σύγχρονοι τους βάζουμε ανάποδο πόδι. Ωραία. Βάζουμε ανάποδο πόδι γιατί έτσι μπορούν να τραβήξουν περισσότερους αμυντικούς επάνω χωρίς να είναι προβλέψιμοι το τι θα κάνουν. Ναι, αλλά από αριστερά να βάλεις με ανάποδο πόδι δεξιά δεν έχεις κανέναν. Τέλος πάντων, στην ουσία αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε και ένα εξτρέμ στα φτερά με αριστερό πόδι. Αριστερό πόδι, χρειάζεται, χρειάζεται οπωσδήποτε και έναν επιθετικό ακόμα. Για να κάνει τριπλέτα επιθετικών, δηλαδή Άγμπομ, Σβιντεύσκι, που δεν ξέρουμε αν πάει κάπου δανεικός ο Σβιντεύσκι, ή αν θα μείνει στην ομάδα μας. Σωπα ρε, τόσο ανεβήκατε στον ΠΑΟΚ να διώξετε τον Σβιντεύσκι, να πούμε. Δεν είναι θέμα να... Ο παίκτης μπαίνει μέσα, ο παίκτης είναι καλύτερη αλλαγή, ρε. Μπαίνει μέσα και το κολλάει. Είναι προσόγια να παίκτη, ξέρεις, να είναι καλή αλλαγή. Συμφωνώ, αλλά αν θα έρθει μια καλύτερη πρόταση, αν θα πάρεις ένα μεγαλύτερο βουνό, τι θα κάνεις εκεί. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, πάντα. Γι' αυτό σου λέω. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, παρόλο ότι δεν φαίνεται, και αυτό είναι το εκπληκτικό, υπάρχει ένας οργασμός από θέματα μεταγραφών. Είναι πολύ καλό το οποίο δεν βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα, βγαίνουν πάρα πολύ λίγα, μάλλον βγαίνουν αυτά που θέλουν να δείξουν στον κόσμο. Προσπαθούν με κρυφές κινήσεις να κάνουν και να πάρουν ποδοσφαιριστές και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και γιατί τα κασέ δεν ανεβαίνουν πάρα πολύ και γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια να επιλέξει αυτός και να έχει το πρώτο χέρι στη διαπραγματεύση, λέει Γιώργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα. Ο Ρουμάνος έχει ζητήσει το ρόστερ να κλείσει γρήγορα. Έχει κάνει και αυτός κάποιες επιλογές. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα μας έχει επιδείξει ότι ξέρει πώς πρέπει να ψωνίσει και τι πρέπει να ψωνίσει. Του κάνεις και το κέφι, κράτησε στην άμυνα όπως είπε. Μην... Βέβαια. Τώρα νομίζω ότι θέλει να κρατήσει τον Τόσκα αυτός. Τον Τόσκα. Είναι μεγάλο ερωτηματικό. Είναι δύσκολο να βρεις αριστερό μπακ σήμερα. Γιατί ρε φίλε? Γιατί φίλε Γιώργο, όποιος είναι αριστερό μπακ και θέλεις να παίξεις επιθετικό ποδόσφαιρο, ο Τόσκα δεν είναι ένα τέτοιος αθλητής, πρέπει να τον πληρώσεις πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή να βρεις ένα Βιερίνι, ας το πούμε, γνήσιο αριστερό μπακ. Δεν υπάρχει ρε Βιερίνι στην Ευρώπη τώρα. Άσε. Θέλω να σου πω, εντάξει, το να βρεις σήμερα ένα αριστερό μπακ το οποίο να είναι σε στυλ Μάτος, όπως παίζει ο Μάτος από τα δεξιά. Ένα λίνο με λίγα λόγια. Ένα λίνο να βρεις είναι πάρα πολύ, πρέπει να τον πληρώσει. Ή πρέπει να κάνει λάθος πάλι καμιά πόρτο και να στο δώσει. Τώρα αυτός ο αριστερός μπακ ο οποίος έχει έρθει, για μένα είναι τρύπα.
ποιος, από άποψη αμυντικού. Ποιος παιδί μου? Αυτός το καινούργιο, το παιδί που ήρθε. Δεξιά παίζει αυτός. Δεξιά παίζει. Δεξιά. Αν είναι δεξιά παίζει. Δεξιά παίζει. Και είχε τον Τζαούσι εκεί πέρα για ώρα ανάγκη, τον έδωσε. Εντάξει, είπανε ότι μπορεί ας πούμε, να το χρησιμοποιήσουν και στα αριστερά. Είπαν ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ναι, παίζει λέει και αριστερά, αλλά δεξιά βλέπω, είναι. Ναι. Ενώ το βλέπω ότι έχει ανεβάσματα, παρακολούθησα κάποια παιχνίδια του ας πούμε στο ίντερνετ και είδα ότι στα ανασταλτικά του καθήκοντα είναι πίσω. Δηλαδή είναι πηγή κινδύνων ας πούμε. Ενώ μπροστά είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή μπορεί να σου παίξει και εξτρέμ, τι να σου πω. Τον προτιμώ δηλαδή για εξτρέμ παρά για μπακ. Πάντως τα μάτς που θα δώσει στην Ελλάδα τουλάχιστον που θα το χρειαστείς για τα αμυντικά καθήκοντα δεν είναι πάνω από 3-4 μάτς. Και αυτά εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Άρη. Αυτά είναι. Το σημαντικό φίλε Γιώργο είναι η ομάδα να κλειδώσει στον άξονα με αθλητές υψηλού βεληνικού. Δεν έχεις τίποτα εκεί. Που θα μπορέσουν ας πούμε να κρατήσουν τους κραδασμούς, να είναι μαραθωνοδρόμοι για να μπορέσουν, γιατί αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό, ότι θα παίξουν πάνω σου όλοι σαν τα κοράκια να σε φάνε. Στα play-offs έφαγες τρύπα εκεί. Έπρεπε όλο το καλοκαίρι από τότε που του σταμάτησε το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, οι εφημερίδες. Βορείο Ελλάδος, οι δικές μας, εδώ η Φόρτσα, το Μέτρο, Μετρόπολης, πώς λέγεται. Μετρόπολης, πώς λέγεται η εφημερίδα. Μετρόπολης. Κολλάω καμιά φορά, 3 ώρες μιλάω, ρε αδερφέ. Το ζητούμενο, αγάπη. Τα site, η παραγωγή, ότι μην τυχόν πειράξετε τον πρώτο. Ο πρώτος είναι ο πρώτος. Πήρε το πρωτάθλημα ο πρώτος, κάνε μετά όσα play-off θέλεις, ρε φίλε. Μα τα play-off τα θέλαν και οι δικοί μας, ρε Γιώργο. Τι θέλανε, να μπουν μέσα με 5 ομάδες να τους σκοτώσουν. Συμφώνησαν. Πιάστηκες κορόιδο. Ο πρώτος είναι πρώτος, αδερφούλη. Θα σε φάνε την καρδιά στα play-offs. Δεν γλιτώνεις, το λέω από τώρα. Έτσι και πας στα play-offs και δεν έχεις 7-8 βαθμούς διαφορά, 10. Πού να τους έχεις φέτος. Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος Αντζελίνο. Να σου καθαρίσει 5 μάτς σε 15 βαθμοί, αδερφέ. Καταρχήν να πω μια προσωπική μου σκέψη, ναι, η οποία είναι δικιά μου σκέψη, ότι τα play-off μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Δηλαδή, πες αυτή τη στιγμή ότι στα play-off είναι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Παραθυναϊκός, τι να μιλες. Να μην λέμε ονόματα. Τι θα βγει, Ξάδη και η Τρίπολη, μωρέ Νίκο. Λέμε τώρα, ναι. Και κάνει μια κολεγιά να πούμε Ολυμπιακός, με την τέταρτη ομάδα. Θα κάνει και τι λέει, και κάνει. Λέει, περνάω εγώ αέρα τα 2 μάτς που είμαστε μαζί και αν θα πας εκεί μέσα να πούμε στην Τούμπα, φάει τα ντερά σου, πάρε και αυτά και κέρδισε. Μόνο τέτοια θα γίνουν. Γι' αυτό σε λέω από ότι τώρα είναι διάτρητα. Δηλαδή δημιουργείς πρόβλημα σε ένα σύστημα ας πούμε, το οποίο είναι ήδη προβληματικό και τα play-off σε κάνουν να γίνεις ακόμα πιο προβληματικό. Βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε 2 μήνες τώρα τα ραδιόφωνα τα δικά μας και οι εφημερίδες μας και τα site μας ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει play-off. Το πρόβλημα είναι ότι το θέλει η διοίκησή μας. Πώς να βγεις εσύ να φωνάξεις όταν οι ίδιοι οι δικοί σου λένε ότι εμείς θέλουμε, συμφωνούμε. Άμα θέλουν, εντάξει. Γι' αυτό σε λέω. Άσχετα εμείς τώρα χαμηλόφωνα που μιλάμε και λέμε ότι δεν γουστάρουμε ρε φίλε play-off. Δεν γουστάρουμε και θα φαστίσιμο. Είναι Ολυμπιακός πρώτος, είναι Ολυμπιακός πρώτος με το σπαθί του, κέρδισε. Θα έχουμε το VAR. Αν έχουμε το VAR και τα παιχνίδια κινήσουν σοβαρά, έλα ρε φίλε να με κερδίσεις. Αν με κερδίσεις, μαγκιά σου, πάρω το πρωτάθλημα και τελειώσαμε. Και τελειώσαμε. Και άσε μας εμάς να κάνουμε τα play-off μετά για το... Ναι. Τηλεόραση και τις πράξεις. Να βγούμε Ευρώπη και τα λοιπά. Ο πρώτος είναι πρώτος. Δηλαδή αυτός που θα είναι τέταρτος, ποια θα είναι η διαφορά, ότι θα πάρει καλύτερο εισιτήριο ας πούμε. Τρίχες κατσάρες, εγώ ήθελα να κάνουμε τον πόλεμό μας και ας μην κερδίσουμε και όταν θα πάμε να υπογράψουμε να πούμε εγώ διαφωνώ. Και αλλά από τη στιγμή που όλοι συμφωνούν, εγώ γράφω όχι, 15 με 1 περνάει. Αλλά εγώ λέω όχι. Γιατί πήγα και συμφώνησα. Να μπω στο λάκο με τα φίδια μου, ρε Νίκο. Θα έχουν τι πρέπει να έχουμε, πρέπει να μας πούνε γιατί συμφώνησα. Να δούμε αν όντως το δικό τους, δηλαδή μπορεί η δικιά τους η σκέψη,
να είναι καλύτερα τη δικιά μας, ρε Γιώργο. Μπορεί να έχουν κάτι άλλο στο μυαλό. Έλα ρε, Κώστα. Έλα σκεφτεί. Ρε Νίκο τώρα. Άσε τώρα. Τα συμφέροντα, ο καθένας δεν ξέρει τα συμφέροντα του, νομίζεις. Τα ξέρει, ωραία. Τα ξέρει. Το ζητούμενο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα Γολγοθά μπροστά του, έχει πολλά θέματα να τρέξει. Εδώ δεν βλέπεις, ρε Γιώργο, να σου πω κάτι για το γήπεδο. Δηλαδή αυτή η Θεσσαλονίκη που δεν έχει υποδομές, δεν έχει τίποτα. Σου παρουσιάζει ο άλλος να σου ρίξει λεφτά στο γήπεδο και εσύ είσαι ένα χρόνο και δεν έχεις κάνει τα χαρτιά του καφτατζοκλείου για να πεις τι έργα χρειάζονται και πώς θα γίνει ιστορία. Όπως είπε, είπε ο τεράστιος Κάζης εχθές, την περασμένη Κυριακή που τον είχαμε, δεν είναι πρόβλημα το καφτατζοκλείο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει πάρθει ακόμα απόφαση να γίνει το καινούργιο γήπεδο. Και εξαρτάται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα προεδρικό διάταγμα. Εκείνο το παίρνεις και αυτό θα το πούμε αύριο. Σε θέλω και αύριο στο τηλέφωνο γιατί θέλω να το αναλύσουμε αυτό. Να είσαι καλά, Νίκο. Έγινε. Λοιπόν. Γεια σας. Τζίζιλας κοσμήματα. Αυτάγραφα, δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενούμε όλα τα καλά και σούβλες και κοντοσούβλια και κοκορέτσια και άλλα. Από 12 ευρώ το άτομο, κτύπα απτάγραφα στο Χορτιάτι που να τρέχει στάγραφα όταν έχεις άγραφα δίπλα σου στο Χορτιάτι. www.apopaglatagrapha.gr 2-31-0-622-705 CFD Carpets, Κολοκυθάς, καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα στο 2-31-0-762-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το παπλωμά σας από το χώρο σας. Και το ψαραγορά Αιγαίων με φρέσκο ψάρι και ψητό Αγίου Δημητρίου 70 στη Θεσσαλονίκη 2-31-02-14-00 και ωραίο κάστρο και Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη 40 και Ανδρέα Παπανδρέου στο ωραίο κάστρο 2-31-06-95-τσέτερι-τσέτερι-τσέτερι 2-31-0-6-95-6-6-6 δηλαδή 6-6-6. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Σταμάτης Μουρελής με νέα του στοιχήματος από όλο τον κόσμο. Εμείς αύριο στις 11. Να είστε καλά. Γεια σας.